Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Μαρτίου. Με πλούσια επικαιρότητα και σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα. Πάνω από μια καλησπέρα, να πω ένα καλησπέρα στον Νίκο Ελευθερόπουλο που είναι μαζί μας εδώ πέρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Νίκο. Θα τη δούμε μαζί την επικαιρότητα. Να πούμε και μια καλησπέρα στους καλεσμένους μας που είναι ήδη στο στούντιο. Οπότε θα μας παρακολουθήσουν στην αρχή που θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά στα γεγονότα για να πούμε μετά να τα κουβεντιάσουμε. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη. Ο οποίος είναι και βουλευτής στην ΑΕΦ Αθηνών, να τα θυμίζουμε αυτά. Ναι, γιατί μπορεί να πήγαν πιο πίσω οι εκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Θεοχαρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Και η κυρία της παρέας, κυρία Ζέφη Μαδάμα, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και εκείνη δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές αυτές. Καλησπέρα. Θα βοηθήσουμε έτσι κι αλλιώς. Βοηθάτε. Από μιλία νομίζω έρχεστε κάπου στην Εύβοια, σωστά. Ήμασταν στην Εύβοια το Σάββατο, ήμουν στα Βρυλίσια τώρα κοντά σας. Από ομιλία σε ομιλία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε την επικαιρότητα με τον Νίκο και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι το τρένο ήταν σήμερα που συνεχίστηκε. Ότι είδαμε τον Κώστα Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής είχε να εμφανιστεί από την ημέρα επιτυχίας που παρέδωσε το Υπουργείο του στον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Ζητούσε η αντιπολίτευση αλλά και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιαστεί. Παρουσιάστηκε στη Βουλή, εξήγησε τους λόγους γιατί δεν είχε εμφανιστεί αυτές τις μέρες και είπε ότι ήταν πρώτα απ' όλα το πένθος. Δεν ήθελε λοιπόν με βάση να κινηθεί με βάση αυτό και να μιλήσει θεσμικά. Και το θεσμικό πρώτο βήμα ήταν το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί έδωσε τις εξηγήσεις του για την τραγωδία. Πρώτα απ' όλα είπε για αυτό το απόσπασμα του περιβόητου που είχε κάνει το γύρο όλες αυτές τις μέρες των τηλεοράσεων για το αν είναι ασφαλή τα τρένα ή όχι. Είπε ότι έγινε κοπτοραπική, μιλούσε για πάρα πολύ συγκεκριμένο για το τρενάκι του Βόλου. Είπε ότι η σύμβαση την οποία παρέλαβε. Δεν είχαμε καταλάβει αυτό, θέλω να σου πω πάντως έτσι. Ναι. Κανείς δεν το έχει καταλάβει. Ναι, αυτό. Γιατί αυτό που έπαιζε, στη συγκυρία που έπαιζε Σωτήρη, εγώ θυμάμαι στην πρώτη εκπομπή, το είχα πει όταν μια ερώτηση ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ότι επιμένω ότι είναι λάθος αυτή η θεωρία. Ό,τι και να αφορούσε είναι η απολυτότητα του κυρίου Καραμαλή και ο τρόπος που είχε απαντήσει εκείνη τη μέρα, νομίζω δεν γιατί ήταν ότι καλύτερο. Γιατί εγγυόμαστε την ασφάλεια του τρένου στο Πύλιο και για την υπόλοιπη όλη η γραμμή τι γίνεται. Τώρα είναι τέλος πάντων, μπάσχε το σημείο. Λέω ότι οι εξηγήσεις έδωσε. Να τα σχολιάσουν οι έτσι και αλλιώς. Είπε για το κομμάτι ότι υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας αυτών τα επιχείρηματα του Κώστα Καραμαλή, οι οποίες όμως δεν τηρήθηκε καμία από αυτές. Και τον κύριο Χρυσοχοίδη βλέπω εκεί, έτσι. Ναι, ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σπίτσης και ο κύριος Γεραπετρίτης. Ήταν οι τέσσερις υπουργοί. Από το 2014 και έπειτα. Μάλιστα. Έτσι, ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν ο υπουργός ο οποίος είχε φτιάξει αυτή την περιβόητη σύμβαση 7-17. Μάλιστα. Στη συνέχεια την πήρε ο κ. Σπίρτζης, ο κ. Καραμαλής, είπε ότι δεν έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη σύμβαση. Την παρέδωσε επί της ουσίας όπως και έγινε ήταν και μια πολύ μεγάλη κόντρα για την ιστορία της τηλεδιοίκησης, αν καταλαβαίνω καλά. Γιατί πήγε ο κ. Τσίπρας στην Άρισα. Και εκεί η κόντρα ξεκίνησε, πήγε ο κ. Τσίπρας αυτό το περιβόητο κέντρο τηλεδιοίκησης, το οποίο είναι για πει. Κατήγγειλε μαζί με εργαζόμενους. Ότι λέει ψέματα κυβέρνηση. Ότι λέει ψέματα κυβέρνηση. Του απάντησε η κυβέρνηση ότι εκεί που πήγες δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Εμείς μιλάμε για το σύστημα τηλεδιοίκησης που υπάρχει στο σταθμό της Λάρισας. Μιλάγανε για διαφορετικά πράγματα. Για διαφορετικά δηλαδή πράγματα. Νομίζω έτσι γίνεται. Δηλαδή η κυβέρνηση μιλούσε για αυτό τον πίνακα που έχουμε δει εμείς να παίζει τηλεοράσεις εδώ και 2-3 εβδομάδες. Το πρόσωπο που προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις είναι ένας συνταξιούχος των σιδηροδρόμων. Ο οποίος ξενάγησε τον κύριο Τσίπρα, το έλεγε για τις ελλείψεις. Ο άνθρωπος συγκεκριμένος έχει βγει σύνταξη από το 2010, αυτό υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, πώς ήξερε τι συμβαίνει μετά από 13 χρόνια. Αποκάλυψε πριν από λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο, ότι είναι κομματικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν στη Λάρισα, αλλά στην Ξάνθη. Έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρα συνέχεια πήγε στη Θεσσαλονίκη, είπε και ότι και εκεί η κατάσταση είναι χαοτική. Υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος έχει κρίνει. Αυτά τα πλάνα είναι πάντως από τη Λάρισα, από το σταθμό τηλεδιοίκησης που το 2019 είχε καταστραφεί, είχε πιάσει φωτιά εκείνη περίφημη και δεν δούλευε από τότε. Μια φωτιά κάγει το μισό, το 19. Εν τότε γίνονταν κάποιες εργασίες τώρα εκεί όταν πήγε, έτσι. Γίνονταν κάποιες εργασίες. Γι' αυτό έχει τη μορφή σαν διαπή. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτά. Θεωρώ Σωτήρη ότι όσο συνεχίζουν τα δύο κόμματα να είναι στην αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, θυμώνουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο και αυτό καταγράφηκε σε μια δημοσκόπηση. Ακόμα μια δημοσκόπηση. Να τη δούμε γρήγορα σήμερα, και αυτή. Ακριβώς, ναι. Θα την περάσουμε γρήγορα. Άλκο είναι αυτή. Ήταν της Άλκο για τον Α. 28,4 η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια πτώση αρκετά σημαντική. Νομίζω 3,5 μονάδες, αν θυμάμαι καλά, από την προηγούμενη. Εδώ έχουμε και μια πτώση, έστω και μικρή, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο 24,8. Η διαφορά είναι 3,6 μεταξύ των δύο κομμάτων. 9,3 το ΠΑΣΟΚ και αυτό ήταν έχει στο 7, έτσι. Ναι. Ήταν στο 7 η διαφορά. Ακριβώς. Έχει πάει στη μέση δηλαδή. Στη μέση. Έχει πάει στη μέση, έχει κοπεί στη μέση η διαφορά. Βέβαια, με την ερμηνεία που άκουσα τον κύριο Παναγόπουλο να λέει το 40% των αποφάσεων που παρατηρούνται αυτή την περίοδο ήταν
ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Το Πασόκ είναι εκεί καθυλωμένο και μάλιστα το και μειωμένα ποσοστά. Το Πασόκ είναι 9,3 στην δημοσκόπηση, 6% ΚΚΕ, 3,8 Ελληνική Λύση, η οποία και αυτή εμφανίζει μία άνδο. Το Μέρα 25, άλλη μια δημοσκόπηση που το βλέπουμε να μπαίνει στη Βουλή με μεγάλη διαφορά, είχε 2,4-2,5 νομίζω τις προηγούμενες, 3,4 σε αυτή. Οι αναποφάσεις έχουν φτάσει στο 13,8. Μάλιστα. Ενισχυμένο λοιπόν και το κόμμα Κασιδιάρη. Ναι, το μετράνε το κόμμα Κασιδιάρη. Στη Βουλή. Μπαίνει στη Βουλή από τη Μπαίνει στη Βουλή από τα πράγματα. Έχουμε τη συνέχεια τη επιστροφή του κυρίου Πολάκη, που υπάρχουν κόντρες και αναταράξεις κυρίως από τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την κόντρα που έχει με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκίνησε από το μεσάνυχτα της Παρασκευής της μέρας που επέστρεψε. Έχουμε την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον κύριο Πάτση, Σωτήρη, πριν από λίγο πριν μπούμε για το θέμα του πόθεν έσχες και σε αυτόν και στην τέο σύζυγό του και στην σύζυγό του. Ναι. Έχουμε τις εξελίξεις στο τραπεζικό. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί, γιατί αυτές οι εξελίξεις αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Οι δύο τράπεζες. Αυτό που φαίνεται, το είχαμε συζητήσει την πρώτη φορά ως αισιόδοξο σενάριο, είναι ότι σταματάμε τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αυτό είναι μια πρόβλεψη που έκανε ο κ. Τουρνάρας, ο οποίος καθησυχάζει για το θέμα για τις ελληνικές τράπεζες, ότι δεν έχουν εκτεθεί στις ελβετικές. Βέβαια, υπάρχει παγκόσμια. Εννοεί αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή τα επιτόκια τα οποία ήδη έχουν αυξηθεί στα δάνεια, τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα υπάρχει άλλη επιπλέον αύξηση. Αυτό τουλάχιστον την πρόβλεψη έκανε ο κεντρικός τραπεζίτης. Έχουμε τα οικονομικά, ότι θα ανακοινωθούν νέες τιμές στο ρεύμα. Μικρή μείωση φαίνεται να υπάρχει, αλλά είναι χαμηλά πια τα νούμερα. 40 ευρώ το φυσικό αέριο, να θυμηθείς ότι έχει φτάσει 150. Τώρα όμως δεν το χρειαζόμαστε. Με 20 βαθμούς πια, νομίζω, χειμώνας μας χαιρέτησε. Κάποιοι το χρησιμοποιούν, όχι τόσο για τη θέρμανση, ναι, για τα υπόλοιπα. Ετοιμάζει το πασχαλινό καλάθι. Αυτό που φάει καλάθι, συγγνώμη, πιο πασχαλινό. Εδώ έχουμε το καλάθι του Μπακαλιάρου. Πρώτα. Και ετοιμάζει το καλάθι του Μπακαλιάρου. Θα μπει και αυτό στο καλάθι της Σαρακοστής. Αυτό είναι αυτή τη βδομάδα ο Μπακαλιάρος. Είναι αυτή τη βδομάδα, 25 Μαρτίου. Από πότε ξεκινάει? Αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί. Ο φρέσκος, από ό,τι κοίταξε, ήταν 22 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ψηλή η τιμή. Έτσι, νομίζω όμως ο κατεψυγμένος που χρησιμοποιούν τουλάχιστον οι περισσότεροι θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε και τη χάσαμε τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτών εξελίξεων, ναι, ανακοινώθηκε ξαφνικά. Δεν το περιμέναμε, να πω την αλήθεια. Το Σάββατο. Πόσο καιρό ήταν που είχε αναλάβει? Νομίζω τρεις μήνες, τέσσερις, δεν θυμάμαι πότε είχαν γίνει κρίσεις. Νομίζω πολύ κοντά. Ναι. Ανακοινώθηκε η αποξήλωσή του, έφυγε ο άνθρωπος, ανέλαβε ο υπαρχηγός και το συνδέουν κάποιοι με τη διαχείριση που γίνει στα επεισόδια που αφορούσαν τις πορείες και φυσικά το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε. Με τον Γερανό. Η υπόθεση του Γερανού που πέρασε ανάμεσα στον κόσμο. Θα πούμε και γι' αυτό. Αφού κάποιοι, αυτή είναι η εξής που δίνει ελληνική αστυνομία, προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν και πιθανότατα να τον έκαιγαν. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ανάποδα θα ξεκινήσουμε, κύριε Πλεύρη. Θα ξεκινήσουμε από την αντιπολίτευση. Με αφορμή και τη σημερινή εμφάνιση. Είναι πλεονέκτημα τη κυβέρνηση του Κώστα Καραμάλι. Όχι, επειδή πρέπει να απαντήσετε. Και την απαντήσετε. Σχόλια που κάναμε τώρα εμείς, να απαντήσετε σε αυτά τα οποία θα ακούσετε ενδεχομένως. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ο Κώστας Καραμάλης εμφανίστηκε τελικά στη Βουλή, που λέγατε που είναι ο Καραμάλης, που είναι ο Καραμάλης. Εμφανίστηκε ο Καραμάλης σήμερα στη Βουλή. Ακούσαμε πάνω κάτω τι είπε. Εσείς εκεί ήσασταν άλλωστε, έχετε μια πολύ καλή εικόνα. Δώστε με, κάντε μας ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, την είδα τη συζήτηση στη Βουλή σήμερα. Παρακολουθήσατε. Ναι. Ναι, και θέλω να σας πω το εξής. Πραγματικά ο κύριος Καραμάλης σήμερα παρουσιάστηκε στη Βουλή και ενώ έχει παραιτηθεί, λέγοντας ότι έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη, δεν απάντησε σε κανένα ουσιαστικό ερώτημα, είπε ψέματα και θα εξηγήσω γιατί, και δεν ανέλαβε καμία συγκεκριμένη ευθύνη. Τα έριξε στους εργαζόμενους. Είπανε για τα 3 εξώδικα των εργαζόμενων για τα θέματα ασφάλειας και απάντησε ότι αυτοί ερχόταν και μου λέγανε μόνο για τα μισθολογικά. Τα έβαλε με τη ΡΑΣ, τα έβαλε με το ΣΥΡΙΖΑ, τα έβαλε με το Σταθμάρχη, χωρίς να μας πει όμως γιατί με την υπουργική του απόφαση νομιμοποίησε την πρόσληψή του, του Σταθμάρχη. Τα έβαλε με όλους και με όλα. Δεν απάντησε γιατί, και συγκεκριμένα λέω ότι δεν απάντησε τώρα, και θα πω και για τα ψέματα στη συνέχεια. Δεν απάντησε για το σύστημα τηλεδιοίκηση, το οποίο θα αναφερθώ και λίγο παραπάνω στη συνέχεια, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα. Αποκαλύψει, μάλλον. Δεν απάντησε για το σύστημα τηλεδιοίκηση, γιατί κατήργησε με λίγα λόγια όλες τις δικλείδες ασφαλείας που υπήρχαν και είχαν ως αποτέλεσμα, ακόμα και όταν είχαμε μονή γραμμή, να μην συγκρούονταν τα τρένα. Ναι. Γιατί καταργήθηκε το σύστημα τηλεδιοίκηση το 19, γιατί καταργήθηκε το δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου το 2020, γιατί αφέθηκε ένα σταθμάρχη 5 ημέρες εκεί χωρίς καμία εμπειρία. Χωρίς καμία εμπειρία. Πέρα από την παράδοση. Πέντε ημέρες στον πιο απαιτητικό σταθμό εκεί στη Λάρισα, κάποιοι έχουν ευθύνες για όλα αυτά. Άρα δεν απάντησε σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ψέματα τώρα σε σχέση με την τηλεδιοίκηση. Κοιτάξτε, στην αρχή είπαμε έχουν σύγχυση στο συγκεκριμένο θέμα. Μετά έχουμε καταλάβει ότι είναι ψέματα και προπαγάνδα. Και επειδή είδαμε και τον κύριο Παπαδόπουλο σήμερα, ο οποίος εκτέθηκε ανεπανόρθωτα στη Λάρισα που πήγε, να πούμε το εξής, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μέχρι το 2019 υπήρχε τηλεδιοίκηση. Η παλιά τηλεδιοίκηση που υπήρχε και έβλεπε από το Δομοκό μέχρι τον πλατή Μαθίας.
θα γινόταν το σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης με τη σύμβαση την περιβόητη, αλλά υπήρχε αυτή η τηλεδιοίκηση. Υπήρχε κτίριο τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, που μέχρι τα τέλη του Ιουλίου του 19 λειτουργούσε κανονικά. Εκεί αυτό λοιπόν κανόνιζαν. Ναι, αυτό πήγε ο κύριος Τσίπρας. Που κανόνιζαν την κυκλοφορία όλοι οι σταθμάρχες. Υπήρχε σταθμάρχης τηλεδιοίκησης και σταθμάρχης. Και δεν απάντησε γιατί δεν λειτουργεί αυτό σήμερα. Και αντί να απαντήσουν γι' αυτό, δεν είναι μόνο δεν απάντησαν γι' αυτό. Λένε, προσπαθούν να πούν ότι αυτό το οποίο έχει ο παραδοσιακός σταθμάρχης, ένα τοπικό σύστημα μπροστά του, το οποίο βλέπει 2 χιλιόμετρα πριν και 2 χιλιόμετρα μετά. 3 και 5 είναι. Ναι, 5 ναι. χιλιόμετρα στο σύνολο. Ναι. Αυτό το οποίο δεν βλέπει δηλαδή τα 110 χιλιόμετρα μάλιστα. μέχρι το πλατή από την. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης. Καμία σχέση. Μάλιστα. Και χαρακτηριστικά σήμερα πήγε και εκτέθηκε στα ψέματά του ο υφυπουργός. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν το προλάβατε. Δεν το είδα, αλλά πήγε το απόγευμα στη Λάρισα και βρέθηκε, έδωσε μια κοινή συνέντευξη με τους υπεύθυνους δίπλα σταθμάρχες. Και στην κοινή συνέντευξη, ενώ είπε και ο ίδιος το ίδιο ψέμα, οι ίδιοι άνθρωποι δίπλα απάντησαν ότι δεν ισχύει η τηλεδιοίκηση, δεν ισχύει από το 2019 στο οποίο είχε γίνει. Αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί αν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Δεν μιλάνε για τηλεδιοίκηση πάντως. Το λέτε κι εσείς και το λέτε. Αυτό που είπε η κυβέρνηση είναι ότι υπάρχει αυτόματο σύστημα. Τηλεδιοίκηση, είπαν και είναι Ελευθερόπουλο. Ναι, εγώ το επειδή το ακούσαμε και σήμερα τι είπε ο κ. Καραμανλής στη Βουλή. Αυτό έχουν μπερδέψει. Γιατί το λένε όμως. Γιατί το λένε. Μιλάνε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το οποίο βέβαια αυτό δεν ελέγχει την κυκλοφορία όλων των τρένων στα 110 χιλιόμετρα και κυρίως. Όχι, όλη η κυκλοφορία. Τις συγκεκριμένες διαδρομές. Τις συγκεκριμένες διαδρομές. Ότι μέχρι τις 10 και 10 οι προηγούμενοι σταθμάρχες είχαν βάλει κανονικά το σύστημα αυτό και πήγαν τα τρένα με ασφάλεια και πέρασαν. Ο συγκεκριμένος θεωρούσε να το κάνει χειροκίνητο και είχαμε την τραγωδία. Ναι, σας λέω όμως ότι αν υπήρχε όπως το 19 το σύστημα δίπλα τηλεδιοίκηση, ο άλλος σταθμάρχης τηλεδιοίκησης θα το βλέπε, θα βλέπε όλη την κυκλοφορία και θα σταματούσε. Λέω λοιπόν κλείνοντας αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Ότι αυτό το οποίο κυρίως βάζουμε εμείς σαν ερωτήματα, ξέρετε, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς πολιτικά ερωτήματα βάζουμε. Για τις πολιτικές ευθύνες. Μπράβο, γιατί δεν καταργούν. Ναι. Γιατί κατήργησαν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, τι απαντούν, δεν μπορούν να μας λένε μέχρι σήμερα γιατί βάλαν το σταθμάρχη εκεί πέντε μέρες. Μια τελεία. Για να ακούσουμε και εσάς. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε κι εσείς από τη συνεδρίαση αυτή, αλλά κάποια εικόνα θα έχετε, φαντάζομαι. Κύριε Ξενάκη, κύριε Ευθελόγλου, με 57 νεκρούς, πραγματικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε και να θέτουμε ερωτήματα. Πρέπει αυτή τη στιγμή να δοθούν απαντήσεις συγκεκριμένες. Η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει στους πολίτες να καταλάβουν τι έχει ακριβώς συμβεί. Και όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους. 57 άτομα δεν είναι ούτε ευκαιρία ούτε θυσία. Άκουσα αυτές τις φράσεις και μου έχει σηκωθεί η τρίχα και ως μητέρα, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχω τους φοιτητές, τις φοιτήτρες και τους ανθρώπους μας γύρω μας. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Καστανίδης έφερε στην συζήτηση ένα έγγραφο τον Οκτώβριο του 2021, ακριβώς, του 2021, ο οποίος η Εθνική Αρχή Διασφάνειας ζητούσε από τον Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, να δει ένα ζήτημα ασφάλειας που σχετίζεται με τα τρένα και να υπάρχουν ποινικές ή πειθαρχικές δηλώσεις και παρεμβάσεις τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό το χαρτί. Ζήτησε τους επόμενους δύο μήνες. Το 2021. Ναι, ναι. Αυτό το χαρτί δεν απαντήθηκε ποτέ. Πήγε σε ένα σιρτάρι προφανώς. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μας απάντησε σήμερα ο κύριος Καραμαλής. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Τι ακριβώς είχε συμβεί με το αν ήταν 3 χιλιόμετρα πριν και 2 χιλιόμετρα μετά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι τεχνικά και τα οποία, επιτρέψτε μου να το πω και θα το πω έτσι και πολύ ξεκάθαρα, ναι. δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή αλήθεια το αν αυτό. Θα έπρεπε να είχε γίνει έτσι ή θα έπρεπε να γίνει αλλιώς. Με ενδιαφέρει γιατί το παλιό σύστημα μάλιστα δεν λειτουργήσε. Γιατί το σύστημα που δεν ήταν τηλεματική αλλά ήταν το απλό, ναι. το προηγούμενο, το δεν έγινε τίποτα και έφτασε να έχουμε αυτή την τραγωδία. Δεν είναι δυνατόν ένας δεν έχει τον μπαλάκι στο άλλο και να έρχεται ο κύριος Καραμαλής σήμερα και μας λέει φταίνε οι προηγούμενοι, φταίνε οι επόμενοι. Αυτοί που φταίνε πρέπει να λογοδοτήσουνε. Το Πασόκ παραμένει, φταίει για όλα το Πασόκ, πλέον δεν καλύπτει. Διότι έχει 20 χρόνια να κυβερνήσει το Πασόκ, παρά 2 χρόνια όλα. Και εδώ δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά. Ήταν στο Πασόκ. Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει από το 2015. Ναι. Λοιπόν. Το 14 όλα λοιπόν τα επόμενα χρόνια η σύμβαση έγινε και έπρεπε μέχρι το 2016 να έχει γίνει. Να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν αστοχίες, μάλιστα. Εγώ δεν θα σας πω όχι. Γιατί δεν διορθώθηκαν, γιατί δεν κοιτάξαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και φτάσαμε λοιπόν, σε αυτή την απαξίωση. Βάλατε πολλά και επιτρέψτε μου να πω το τελευταίο. Τι γίνεται με το προσωπικό. Όταν ακούμε ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι το μισό, όταν έχουμε από τους συνδικαλιστές να λένε ότι δεν έχουμε προσωπικό να καλύψει, και όταν έχουμε ένα
όριο, το οποίο για κάποιο λόγο μπαίνει το όριο αυτό και δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος 50, 60 ή δεν ξέρω πόσο άλλων χρονών. Αυτό σημαίνει ότι δεν διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση σε όλα εδώ αυτά. Εδώ είναι η κυβέρνηση λοιπόν. Δεν είναι αρμόδιος υπουργός βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι μέλος της κυβέρνησης. Κύριε Πλεύρη, εδώ βάζουν μια σειρά από θέματα και ουσιαστικά λέει ο κύριος Θεοχαρόπουλος, το είπε πολύ εμφαντικά, ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής παρουσίασε στοιχεία τα οποία ψευδεί πολλά από αυτά, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να μην μπούμε σε μια τεχνική συζήτηση, θα παρακαλέσω εγώ, γιατί πρώτον δεν ενδιαφέρει κανέναν η τεχνική συζήτηση έτσι, αυτή με τόσο λεπτομέρειες που και εμείς δεν την καταλαβαίνουμε καμιά φορά, πόσο μάλλον να τη μεταφέρουμε και στον κόσμο. Ναι, το πρώτο και το βασικό, και εδώ πέρα πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, είναι ότι έχουμε 57 οικογένειες που χάσανε ανθρώπους τους, ότι έχουμε τραυματίες που βρίσκονται ακόμα τραυματίες στα νοσοκομεία μας. Ναι, και που δεν είναι ούτε θυσία, ούτε ευκαιρία, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, κύριε Πλεύρη. Και κάποιοι σοβαρά τραυματίες. Και ότι οπωσδήποτε σε αυτούς τους ανθρώπους... Θρυνούν οικογένειες ακόμη και οι οικογένειες αναμένουν τι θα γίνει. Εσείς είχατε περάσει μια μεγάλη δυσκολία και μια εμπειρία στην εντατική. Γνωρίζετε και εσείς και η οικογένεια τι σημαίνει να ξέρεις ώρα-ώρα τι γίνεται εκεί μέσα. Έτσι, το γνωρίζετε και προσωπικά. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ναι, και σε αυτό το συμβάν, πέρα από αυτό που είπατε και ευχαριστώ για το προσωπικό μου συμβάν, αλλά και στο συμβάν με αυτούς τους ανθρώπους, ήμασταν εκεί πέρα και πραγματικά το να συναντάς και το έχω πει πολλές φορές. Ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα και για αυτούς τους ανθρώπους και για τις τραυματίες και για όλο τον κόσμο που σοκαρίστηκε και αισθάνθηκε ότι ήταν πολύ κοντά σε αυτό το συμβάν. Γιατί κακά τα ψέματα, η αίσθηση ότι μπορεί να ήταν το παιδί του μέσα σε αυτό το τρένο τον κάνει να συνδέεται ακόμα περισσότερα με τον πόνο αυτών των ανθρώπων, μας κάνει όλους να μην θέλουμε να μπούμε σε μια κουβέντα μεταφοράς ή μετάβασης ευθυνών. Εμείς είπαμε. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και προφανώς όταν κάτι συμβαίνει και στη δική μας διακυβέρνηση έχουμε και το μεγάλο μέρος της ευθύνης όπως ακριβώς το αποτύπωσε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα αναγκαστικά μπαίνουμε και σε μια πιο άχαρη συζήτηση που πιστεύω ότι αυτό είναι και το αντικείμενο της έρευνας που θα έχουμε παραπάνω. Εμείς αυτό το οποίο λέμε για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο και αυτό ουσιαστικά υπόθηκε και σήμερα με τις απαντήσεις που έδωσε και ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ότι το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που λειτουργούσε από τον Νοέμβριο του 2022, το συγκεκριμένο, εάν είχε λειτουργήσει με τον τρόπο που το λειτουργήσαν οι προηγούμενοι σταθμάρχες και είχαν τηρηθεί οι κανόνες, ήταν ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην είχαμε αυτή την τραγωδία. Μην τη λέτε τηλεδιοίκηση, κύριε Πλεύρη, κι εσείς. Τοπική τηλεδιοίκηση, έτσι το λέει ο ΣΕ. Είδα την ανακοίνωση του ΣΕ. Εγώ να σου πω εδώ, ξέρω. Βλέπω η ανακοίνωση του ΣΕ. Η διοίκηση του ΣΕ είπε ότι καταστράφηκε ολισχυρός το σύστημα τηλεδιοίκησης το 2019. Εδώ πέρα είναι το χαρτί που κατέθεσε ο κύριος Καραμαλής αυτή τη στιγμή και αναφέρεται. Το χαρτί που έχει κατατεθεί αναφέρεται. Γιατί πήγε αυτός ο σταθμάρχης, κύριε Πλεύρη, ο οποίος ήταν ανίκανος να υπερασπιστεί είτε την τηλεδιοίκηση όπως θέλουμε τεχνικά να το πούμε και είχαμε αυτή την τραγωδία. Όλα αυτά λοιπόν είναι αναζήτηση της έρευνας. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες που δεν τηρήθηκαν. Και εδώ πέρα με συγχωρείτε υπάρχει ευθύνη εάν είχαμε πάρει όλα τα μέτρα για να τηρούνται ασφαλιστικές δικλείδες. Ασφαλιστική δικλείδα είναι ότι μπορούσε να γίνει αυτόματη χάραξη. Γιατί αν είχε γίνει αυτόματη χάραξη δεν θα βρισκότανε ποτέ το τρένο στην άλλη γραμμή. Ασφαλιστική δικλείδα ήταν ότι έπρεπε να ήταν παραπάνω σταθμάρχες στο σημείο. Και δεν βρίσκονταν. Ασφαλιστική δικλείδα ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει η επικοινωνία η οποία δεν υπήρξε. Ασφαλιστική δικλείδα ήταν και το πώς θα έβαζε ο κάθε επιστολή της φάρας. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Πλεύρη, για όλα αυτά όμως που βάζετε τα ερωτήματα. Σε αυτό το ερώτημα, στο ένα με τους σταθμάρχες. Μα την ευθύνη. Κύριε Πλεύρη, στη Λάρισα το 19 είχε 25 σταθμάρχες συνολικά στη Λάρισα. Σε αυτό το κόβο. Τώρα έχει 10 σταθμάρχες, χωρίς να είμαστε σε μνημόνια στη Λάρισα. Αυτό κύριε Θεοχαρόπουλε. Είναι πολύ πρακτικό το ερώτημα. Το πρακτικό ερώτημα είναι ότι ο κύριος Πίρτζης βγήκε και είπε ότι ήταν διπλές βάρδες και κατέθεσε σήμερα ο κύριος Καραμαλής ότι από το 17 και μετά δεν υπήρξε καμία διπλή βάρδα. Διπλή βάρδια δεν υπήρξε. Διπλή βάρδια εκεί στο φυσικό χώρο δεν υπήρξε. Και τα χαρτιά τα κατέθεσε ο κύριος Καραμαλής. Αλλά μπαίνουμε πάλι σε αυτή την κουβέντα. Αυτό ακριβώς. Τώρα το ζήτημά μας είναι αν ο κύριος Σπίτης είχε διορθώσει κάτι ή ο κύριος Καραμαλής το έκανε. Σκοτωθήκανε 57 άνθρωποι και κάποιοι πήγαν εκεί πέρα και δεν κάνανε βάρδιες και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Κύριε Δήμαδα, εάν τυχόν έπρεπε να ήταν δύο σταθμάρχες και αυτό είχαν ορίσει οι κανόνες του ΟΣΕ και έφευγε ο ένας σταθμάρχης από τους δύο. Νωρίτερα, λέει. Αυτό προφανώς. Ποιος έλεγχε ποιος φεύγει και ποιος δεν μπορεί όμως να το ελέγξει ο υπουργός. Αυτό να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι θέμα του υπουργού. Πρέπει να ελέγχει τη διοίκηση για να λειτουργεί σωστά η διοίκηση. Ο υπουργός λοιπόν που παρετήθηκε κιόλας και παρετήθηκε. Η ευθύνη του είναι να διοικηθεί. Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε.
παρετήθηκε. Δεν είναι να κάθεται παρετήθηκε στο γραφείο του και να πίνει καφέ. Με συγχωρείτε, κύριε Δημάδα. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν, να αυτή τη στιγμή, αν πιστεύετε. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, κύριε Δημάδα. Ακούστε. Κύριε Δημάδα, δεν θα το βάλουμε όλα. Γιατί με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή σε ένα νοσοκομείο πρέπει να εφημερεύουν 5 γιατροί. Και έχουν συνεννοηθεί και μένει ο ένας και φεύγουν οι τέσσερις. Με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, αν πάτε όμως. Κύριε Πλεύρη, μπορώ να τελειώσω λίγο. Αλλά στο πάνω να δεν σας διακόψα. Αλλά σας πω το εξής. Αν πάτε έναν εντατικό σε εντατική για 5 ημέρες και τον βάλετε εκεί, ενώ είναι 5 ημέρες μεταταγμένος παράνομα, φταίει η διοίκηση. Με συγχωρείτε. Μα με διακόψατε. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν επίπεδα ευθύνης. Φταίει αρχικά ο διοικητής του νοσοκομείου που δεν γνωρίζει ότι γίνεται αυτό στο νοσοκομείο του. Φταίει, είπε, φταίει και ο υπουργός. Αλλά ο υπουργός να πάρει το μερίδιο που το αναλογεί. Εάν ο υπουργός λοιπόν δεν έχει βάλει τις ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες να υλοποιούνται και να μην έχουμε ατυχήματα σε οποιοδήποτε επίπεδο της διοίκησης, έχει ευθύνη απευθεία ο ίδιος. Εάν τυχόν συμβεί ένα δραματικό γεγονός, η ευθύνη είναι αντικειμενική. Ερώτηση. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι ο υπουργός φταίει αύριο το πρωί, εάν την κοπανίσουν τρεις από τη βάρδια τους. Αυτό λέμε. Ερώτηση. Αν λοιπόν είχε πάρει όλες αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί φωνάζουν οι συνδικαλιστές, όλοι οι συνδικαλιστές τα τελευταία δύο χρόνια. Μα αποδείχθηκε, κύριε Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, και εδώ, λέγαμε, δεν εδώ αποδίδεται η ευθύνη λοιπόν. Κύριε Ξενάκη, αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτό που θεωρούσε το Υπουργείο ως ασφαλιστικές δικλείδες και τα είχε βάλει για να μην συμβεί ένα ατύχημα, τελικά αποδείχθηκε ότι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες είχαν κενά σημεία που προσπεράστηκαν. Προσπεράστηκαν γιατί λειτουργήσαν όλα μαζί. Ναι, αλλά προσπεράστηκαν. Οπότε σε αυτή την έννοια αναλαμβάνουμε την ευθύνη και κοιτάμε πώς αλλάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Στο έγγραφο για την Εθνική Υπηρεσία Διαφάνειας που με έβαλε σήμερα. Και με συγχωρείτε, επειδή υπόθηκε η ΡΑΣ. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό. Έχει παραιτηθεί υπουργός. Έχει παραιτηθεί διοίκηση. Τρενοσέ, η ΡΑΣ που είναι η ρυθμιστική αρχή, η ανεξάρτητη, η ρυθμιστική αρχή συγκοινωνιών. Θα σας παρακαλέσω και όχι διακοπές. Εκεί πέρα, δεν αισθάνθηκε ένας άνθρωπος σε αυτή τη ρυθμιστική αρχή συγκοινωνιών ότι ο έλεγχος που έκανε η ανεξάρτητη αρχή δεν ήταν επαρκής. Δεν αισθάνθηκε κανένας εκεί ότι έχει μια ευθύνη. Τα ρίχνετε και εσείς στη ΡΑΣ. Η ανεξάρτητη αρχή, το πρωτόκολλο εκπαίδευσης έπρεπε να το ελέγξει. Λοιπόν, παρακαλώ, τώρα, μισό λεπτό, τώρα έστειλε. Τι έκανε όταν γινόντουσαν εξετάσεις των σταθμαρχών? Δεν έπρεπε να ελέγχει οι βάρδιες αν τηρούνται εσείς που λέτε, δεν είναι στις αρμοδιότητές σου? Δεν έπρεπε να ελέγχει τη διοίκηση? Αλλά βλέπουμε ότι εκεί τα συγκεκριμένα πρόσωπα που με συγχωρείτε έχουν τοποθετήσει και με κομματικά κριτήρια σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Και με κομματικά κριτήρια. Πάντως να πω κάτι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μα τις τοποθετήσατε. Μα τι σημαίνει αυτό, ανεξάρτητη αρχή είναι. Ωραία, η ανεξάρτητη αυτή αρχή σημαίνει δεν έχει ευθύνες. Δεν έχει ευθύνες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάντως. Όταν δύο κόμματα, γιατί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας έγινε κυρίως αντιπαράθεση σήμερα. Δεν μπορεί να συμφωνήσουν στο τι ακριβώς είναι αυτό το περίφημο που το μάθαμε και εμείς όσοι δεν το ξέραμε, τηλεδιοίκηση. Και γίνεται σήμερα μια ολόκληρη συζήτηση η οποία καταλήγει στο ότι για άλλο μιλάμε εμείς και για άλλο μιλάτε εσείς. Και αλλού πήγαμε όσοι εμείς, παρακολουθούν πολύ αυτή την κουβέντα, εγώ θα πω ότι οδηγούνται σε αυτό που είδαμε στη δημοσκόπηση, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτού του διαστήματος, την κυβέρνηση να κατραγυλάει δημοσκοπικά. Μα κύριε Ξενάκη, αυτά θα λυθούν στην έρευνα. Με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη. Και εμείς λέμε ότι παρέδωσαν 18. Αυτό είναι σκασιλάδα των υπολείπων πήγε τα κόμματα. Κύριε Ξενάκη, εμείς λέμε ότι παρέδωσαν 18 και εμείς παραδώσαμε 70. Αλλά αυτά, επειδή δεν είναι. Εγώ καταλαβαίνω το άχαρο της τεχνικής κουβέντας όταν έχεις να κάνεις με νεκρούς. Ότι αυτά προφανώς. Σύντομα και τα πορίσματα και η δικαιοσύνη θα τα αποδώσει. Κύριε Πλεύρη, επειδή έχετε δίκιο στο εξής, ότι αυτή είναι μια άχαρη κουβέντα, δεν ισχύουν τα 18 για τα 70, εμείς λέμε 62%, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια. Εγώ να σας πω το εξής. Στο απλό που το καταλαβαίνει ο καθένας που μας βλέπει και κάθε μία. Ότι εκεί είναι ένα σταθμάρχη, εμείς λέμε παράνομα γιατί τα ηλικιακά όρια τα 48 και μετά το νομοποίησε. Μα και εσείς δεν βάλατε άλλο λέω, ότι 5 μέρες ήταν εκεί.
και τον βάλατε στη Λάρισα. Σε ένα σταθμό που όπως γνωρίζετε πηγαίνουν τα τρένα, πάνε και έρχονται συνέχεια. Και ήταν 5 μερών εκεί. Και αυτό είναι βασική αιτία. Βασική αιτία. Ας αφήσουμε. Βασική αιτία του δυστυχήματος. Ποιος φταίει αυτό, δεν υπάρχουν αντικειμενικές ευθύνες. Το γεγονός ότι ο άλλος δεν έκανε αυτόματη χάραξη βασική ευθύνη ήταν ότι ήταν στη Βάρδια εκεί, προέκυψε από θέμα. Τον βάλανε στη Λάρισα. Τον βάλανε στη Λάρισα. Πέντε μέρες. Ο επιθεωρητής λοιπόν που τον τοποθετεί τη συγκεκριμένη. Α, ο επιθεωρητής τώρα. Ποιο τον τοποθετεί. Λοιπόν, φτάνει γιατί ξαναπέμπει. Μα ποιο τοποθετεί στην Βάρδια. Με συγχωρείτε, στη Βάρδια ποιο τον τοποθετεί. Ο επιθεωρητής που πήγε να πάρει και αναρωτική άδεια για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Κυρίου Καστανίδη και αυτό το έγγραφο τη αρχή διαφάνεια για τη σύμβαση 717 από το 21. Η σύμβαση 717 έχει βγει. 717 ήταν να τελειώσει το 16. Δεν τέλειωσε το 16. Αυτό λέω. Μετά μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα και ο κύριος Θεοχαρόπουλος με το δίκιο του θα πει: δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Αλλά όλα αυτά θα τα μελετήσουν τα όργανα και θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις και πρέπει έτσι. Η δικαιοσύνη σε αυτά να λογοδοτήσουν όσοι και όσοι είναι απολύτως. Γιατί είναι ξεκάθαρο. Και πριν τη δικαιοσύνη υπάρχουν και οι έρευνες. Για άλλα ζητήματα που αποκαλύπτουν. Σήμερα αποκαλύφθηκε. Και οι τρεις κάλυπτε πατήσουν. Καλά, καλά. Θα σα πω για τον Δημοσκοπικά. Και αυτό είναι άδικο όμως μπροστά στου νεκρού να κοιτάμε τα δημοσκοπικά. Θέλω να σα πω ότι σήμερα ξέρετε ότι αποκαλύφθηκε. Σήμερα ξέρετε τι αποκαλύφθηκε. Ότι ο κύριος Καραμαλής αντί να πιέζει τις εταιρείες για να τελειώσουν το έργο, τις χάρισε εκατομμύρια ευρώ για να τις δώσει αποζημιώσεις. Αυτό αποκαλύφθηκε σήμερα πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Το είδαμε σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει. Χάρισε εκατομμύρια ευρώ στις εταιρείες αντί. Εφημερίδα των συντακτών. Ναι, εφημερίδα των συντακτών. Σήμερα το πρωτοσέλιδο, στο οποίο νομίζω υπήρχαν και ανακοινώσεις. Και σήμερα χάρισε εκατομμύρια ευρώ αντί να τις πιέσει να τελειώσει την επέμβαση. Κυρία και κύριοι, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία δεν θέλω να την πλέξουν οι δημοσκοπήσεις. Και ούτε ο Νίκος και εγώ θέλω να την πλέξουν οι δημοσκοπήσεις. Σωστό είναι. Αυτό είναι. Ο κόσμος θέλει την αλήθεια. Θέλει την αλήθεια και απαντήσεις. Θέλει την αλήθεια. Και θέλει την αλήθεια. Εντάξει, και ο βαθμός της τιμωρίας δεν είναι ο ίδιος, Νίκο μου. Το τι θα τιμωρήσει ο κόσμος, θα το αφήσουμε στην κάλπη. Αλλά ξέρετε, η πράγματι είναι άχαρη κουβέντα να μιλάμε για κέρδη και ζημίες εκλογικές, ενώ έχουμε νεκρούς ακόμα. Έχουμε τραυματίσει. Είναι άχαρο. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω, αν θέλετε, λοιπόν, την εκτίμησή μου, θα είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό. Αλλά δεν είναι. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από αυτά που βάλαμε. Βάλαμε σήμερα, ας πούμε, υπάρχει. Σε παγκόσμιο θέμα είναι, αλλά μας αφορά και εμάς άμεσα. Η ιστορία αυτή με τις τράπεζες, που όμως μπορεί να έχει επιπτώσει και στην Ελλάδα. Η οικονομία μας δεν κινδυνεύει και είμαστε θωρακισμένοι, επειδή έχουμε καεί μια φορά το 2008-2009 με τη θωρακισμένη οικονομία. Και τώρα, πώς το λένε, υπάρχουν πολλέ ισχυρή αμφισβήτηση για το κατά πόσο μπορούμε να το επεξέλθουμε. Όμως υπάρχει και καθημερινότητα στο κομμάτι αυτό. Η δήλωση, η εκτίμηση ότι. Υπάρχει και εκτίμηση και από το Υπουργείο Οικονομικών και του κ. Στουρνάρα, που είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ότι δεν θα επηρεαστούν οι ελληνικές τράπεζες και ότι ακριβώς αυτές οι εξελίξεις με τις τράπεζες στην Ελβετία και στις ΗΠΑ σημαίνει ότι θα δούμε να παγώνει η ιστορία της αυξής των επιτοκίων. Έχουμε όμως, κύριε Πλεύρη, κάθε μέρα, τώρα όταν τελειώσετε την κουβέντα μεταξύ σας και βγουν οι φίλοι μας, κάθε μέρα ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση αγωνίας και απελπισίας, κάποιοι από αυτούς, με τα στεγαστικά τους δάνεια, και όχι μόνο αυτά τα δάνεια, κυρίως στεγαστικά όμως, γιατί είναι πιο μεγάλα, πιο υψηλά ποσά. Ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι, πολιτεύεστε στην Αρφαθινών, θα βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι θα σας λένε: εγώ πλήρωνα 500-400 ευρώ και τώρα πληρώνω 600 μέσα σε ένα χρόνο, 650, και δεν βγαίνω γιατί με αυτούς τους μισθούς και αυτές τις συντάξεις που δεν έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως το τελευταίο διάστημα, έχω μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Θα πει, η απάντηση θα είναι ότι τα επιτόκια είναι ένα διεθνές θέμα, το δέχομαι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τις τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν ακούσει τίποτα από αυτά τα οποία τους έχετε ζητήσει τους τελευταίους μήνες. Για τις χρεώσεις, τις υπέρογες που κάνουν, στις ποσά τα οποία παίρνουν την τράπεζα όταν χρειαζόμαστε να πάμε χρήματα από τη μία τράπεζα στην άλλη, όταν χρειάζεται να πληρώσουμε κάτι. Είναι τρομερό αυτό και πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι, ούτε αυτό στο χαρτοφυλάκιο σας, τι να κάνουμε. Όχι, προφανώς και βουλευτής. Είμαστε και βουλευτές εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή. Προφανώς μιλάμε για όλα τα θέματα. Και αν μη τι άλλο, εγώ είμαι και εγώ της θέσης ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για τα χαρτοφυλάκια τους. Οι πολιτικοί. Και δεν πρέπει να βγαίνουν και μόνο μόνοι τους, που υπάρχει και μια συνήθεια πολλές φορές διαχρονικά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς θα βγει και μόνος το υπουργός για θέματα που πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο, αλλά στην πολιτική αντιπαράθεση θα πρέπει να βγαίνει όπως βγαίνουμε τώρα εδώ πέρα για να γίνει το πολιτικό διάλογο. Μια κουβέντα. Υπάρχουν υπουργοί που κρύβονται, δηλαδή όπως ο κ. Γεωργιάδης, οι οποίοι είναι ψηλά στις δημοφιλίες,
και όταν έρχονται τα δύσκολα, όπως έγινε με τις υποκλοπές, όπως γίνεται τώρα. Εγώ μιλάω. Κάνει να θωρακίσει το προσωπικό. Εγώ αυτό το οποίο αναφέρομαι και νομίζω σε αυτό είμαι σαφής και αυτό αφορά διαχρονικά τον τρόπο που πολιτεύομαι. Ότι σε οποιαδήποτε θέση ευθύνη και να είσαι και υπουργός, η λογική ότι βγαίνω σε προστατευμένο περιβάλλον, σε εισαγωγικά το προστατευμένο, ενώ χωρίς πολιτική αντιπαράθεση με εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Γιατί οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έχω εδώ πέρα δύο άτομα και το καθένα από το κόμμα προέρχεται και να κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Και τελείως διαφορετικό όταν θα με ρωτάτε για ένα θέμα να σας λέω: εγώ είμαι υπουργός υγείας, απάντησα μόνο για τα θέματα της υγείας. Δεν πολιτευόμαστε για να βγαίνουμε μόνο όταν μειώνουμε τους φόρους ή αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Εκεί μπορεί ο καθένας να κάνει πολιτική. Πολιτική είναι να βγεις και όταν έχεις και μια τραγωδία και μια ευθύνη ως κυβέρνηση και πρέπει να πεις στον κόσμο για τα επιχειρήματα. Για τα δάνεια τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα τάχιστα στο κομμάτι πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει αυτή η αισιοδοξία που υπόθηκε και από τον τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες, το φαινόμενο το οποίο έχει κυρίως να κάνει ότι λόγω του πληθωρισμού αυξήθηκαν τα επιτόκια. Οι ελληνικές τράπεζες και λόγω της δυσπραγίας που υπήρχαν ώστε να δίνουν δάνεια δεν είναι τόσο εκτεθειμένες όσο οι άλλες τράπεζες. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και αντιθέτως, επειδή η απάντηση θα είναι να παγώσει η αύξηση των επιτοκίων, θα υπάρξει όφελος και για τους καταναλωτές. Στο κομμάτι όμως το οποίο λέτε μέχρι να έρθει αυτό, εμείς τι λέμε. Προσπαθούμε αυτούς τους πολίτες, αφενός με τη μείωση φόρων που έχουμε κάνει και σε νεκρό διάστημα, να θυμίσω ότι ο εισαγωγικός φόρος από το 22% έχει πάει στο 9%. Η αύξηση που υπήρξε και τώρα συνολικά έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Οι δυνατότητες που υπήρξαν στις τράπεζες και ειδικά στο στεγαστικό κομμάτι για τους νέους να μπορέσουν να πάνε σε στεγαστικό δάνειο που επιδοτεί το κράτος. Καθώς και μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία που δόθηκαν και για να ανακούφιση στο πλαίσιο που υπερκαλύπτουν το σύνολο του πληθωρισμού που υπάρχει, θεωρούμε ότι έχει δοθεί μια βοήθεια στην κοινωνία η οποία θα πρέπει να την παρακολουθούμε συνέχεια και να είμαστε πάντοτε σε επιφυλακή, γιατί πράγματι ένα από τα θέματα που θέτουν γενικώς οι πολίτες είναι ότι λόγω και των διεθνών συνθήκων που πήγαν, πώς μπορούν να ανταποκριθούν βάσει των μισθών που παίρνουν με την οικονομική πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα εργαλεία για να βοηθήσει τους πολίτες σε όλο το πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όποτε χρειάζεται να πάρουμε παραπάνω. Είπα και τη μείωση φόρων και την αύξηση των μισθών. Ναι, ναι. Τις προμήθειες, ποια εργαλεία. Εδώ και μήνες λένε θα το φτιάξουμε, το φτιάξουμε, το φτιάξουμε. Επιμένω γιατί κάθε μέρα μου το λέει και πάω στην τράπεζα να πάρω λεφτά από το ATM ή να βάλω λεφτά να πληρώσω κάτι. Και το πρώτο που ακούω από τους ανθρώπους που μας γνωρίζουν λόγω της δουλειάς και μας λένε είναι τι είναι αυτό το πράγμα. Για να πάρω 100 ευρώ για να στείλω μια τράπεζα, 4 ευρώ για να στείλω 100 ευρώ από μια τράπεζα στην άλλη. Ή να πάρω με την άλλη μου κάρτα από το Δίας, τη Δίας, επειδή δεν έχει κοντινό. Έχουν μειωθεί και τράπεζες. Εγώ σας λέω παλιά κάθε τράπεζα είναι στην κατηγορία τράπεζα. Όλο το πλαίσιο που υπάρχει τη πολιτική προσυστήριξη. Αυτό σας λέω τώρα στο επιμέρους κομμάτι που υπάρχει. Ωραία, για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, σε αυτό ακριβώς το θέμα. Να μείνουμε σε αυτό σε σχέση με τις τράπεζες και σε σχέση να πάμε στο συγκεκριμένο. Και αυτό έχει σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με την προστασία και γενικότερα των δανείων. Πρώτον, τράπεζες. Έχουμε το απίστευτο στη χώρα μας να έχουμε το μεγαλύτερο επιτοκιακό περιθώριο. Περίπου στο 5%. Δηλαδή, για να συνεννοούμαστε, αυτή είναι η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων. Δηλαδή οι τράπεζες δίνουν περίπου στο 5%, στο 5, κάτι επιτόκιο για τα δάνεια και για τις καταθέσεις περίπου στο 0,1 στην ουσία. Αυτή ήταν, αυτό ήταν. Αυτό πρόκειται. 5% όταν στη Γερμανία δεν είναι 2% το επιτοκιακό περιθώριο. Είναι κεντρικό πρόβλημα αυτό που αφορά τα δάνεια, αφορά τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. Γιατί είπε ο κύριος Πλεύρης ότι οι τράπεζες προσπαθούν να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση, αλλά μην προσπαθούν να βρεθούν σε δύσκολη θέση με αυτόν τον τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν στη χώρα μας, δυστυχώς εναντίον των δανειοληπτών, εναντίον των καταθετών, τότε υπάρχει πρόβλημα και το βιώνει ο καθένας μας. Δεύτερο. Έχω πριν στα φαντς δώσατε τα δάνεια. Δεύτερο. Αφήστε τώρα για τα φαντς. Θα σας πω τώρα για τα φαντς. Μην. Και σας είπες τώρα καημός. Αφήστε για τα φαντς. Για το που θα πάνε τα η προστασία της πρώτης κατοικίας και οι πάτσιδες, μια που είναι και η μέρα και τον πάτσι σήμερα. Ο πάτσι τι στεγαστικά δάνεια. Αφήστε τώρα, μια που είναι η μέρα των πάτσιδων σήμερα. Μην τα λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αυτά. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του πάτσι. Ο οποίος πήρε, ξέρετε τι αγόρασε. Ξέρετε πώς τα αγόρασε. Τα κόκκινα δάνεια. Δεν μιλάω για στεγαστικά, μιλάω για τα κόκκινα δάνεια που αγόρασε. Εκατομμύριο πήγε εκεί με ελάχιστα χρήματα, με ελάχιστο κεφάλαιο και
αγόρασε και τούτο σαν δάνειο ενώ ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί πάει. Ξέρετε σήμερα ποια είναι η απόφαση για το Πάτσε. Ελέγχεται για τα ζητήματα του πόθεν έσχεση ενώ ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ήταν βουλευτής. Που το πόθεν έσχεση είχε τρεις εταιρείες ενώ απογορευόταν να έχει. Να συνεχίσω. Να συνεχίσω γιατί. Με κόψατε πάνω στη ροή, δεν είχα φτάσει στην πρώτη κατοικία. Εδώ είναι θέμα σοβαρό που έχουμε τραπεζικό στη χώρα μας. Και αυτό το βιώνει ο καθένας με τις καταθέσεις και με τα δάνειά του. Επίσης έχουμε με τις χρεώσεις που αναφέρθηκε προηγουμένως. Και πολλές από τις χρεώσεις αυτές δεν μπαίνουν με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και έχουν γίνει δεκάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για το θέμα αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, την τριετία αυτή, και δεν γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν. Τώρα, δεν είναι καινούργιες χρεώσεις. Όχι, έχουν αυξηθεί όμως, κύριε Πλεύρη. Οι περισσότερες έχουν αυξηθεί. Παράνομες δεν και το βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, οι μερικές είναι παράνομες. Είναι καταχρηστικές. Τώρα, γιατί να πάμε σε νομικούς όρους, αλλά είναι καταχρηστικές. Τώρα, σε σχέση με το θέμα με την πρώτη κατοικία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι συνεπείς δανειολήπτες, για να το κατανοήσουμε, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, κινδυνεύουν να γίνουν αυτή τη στιγμή να χρωστάνε τα δάνειά τους ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Ενώ αυτοί που του πλήρωναν καλά, να έχει αυξηθεί 300 ευρώ το δάνειό τους το μήνα, και 250 ευρώ έχουμε δει περιπτώσεις, και να κινδυνεύουν με τα κειμενόμενα επιτόκια να γίνουν να κοκκινήσει το δάνειό τους, να έχουν πρόβλημα πληστηριασμών. Με 4 δόσεις πλέον το χρόνο. Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν μιλάμε ούτε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που πλήρωναν το δάνειό τους και με τις νέες συνθήκες δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ειδικά στις συνθήκες αυτές της οικονομικής κρίσης τεράστιας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει, δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το κάνει, να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας. Είδαμε κύμα πληστηριασμών πρώτης κατοικίας που ξεκίνησε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο στο πλαίσιο των νόμων Κατσέλη-Σταθάκη, να υπάρξει και νέο, έτσι ώστε να μην βγαίνει στο σφυρί πρώτη κατοικία. Αλλά και στις άλλες κατοικίες θα πρέπει να υπάρχει σύστημα 120 δόσεων, θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εξ αυτών που μπορούν και έχουν. Ήταν συνεπείς μέχρι τώρα και έρχονται σε μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκε το δάνειό τους 300 ευρώ, αυξήθηκε και το κόστος διαβίωσής τους κατά 300 ευρώ. Εσείς όλα αυτά υπόσχεστε πώς θα τα κάνετε. Εμείς δεσμευόμαστε ότι ένα από τα πρώτα, το πρώτο μάλιστα έχουμε πει. Εμείς δεσμευόμαστε ότι η πρώτη μας παρέμβαση θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και ένα πλαίσιο προστασίας στο πλαίσιο των νόμων Κατσέλη-Σταθάκη. Καλά, το 20 καταργήθηκε, αλλά μην μπορούμε να πάρουμε αυτή τη συζήτηση. Καλά, ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη. Άλλο Κατσέλη, άλλο Σταθάκη. Άλλο Κατσέλη, άλλο Σταθάκη. Ο κύριος Σταθάκη ξύλωσε τις Κατσέλη. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή. Η Κατσέλη άλλαξε με τον κύριο Σταθάκη και έγιναν και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και τα λοιπά. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή το 2020 είπε παρατείνω την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι παραδώσατε παράταση αν δεν υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας για 6 μήνες. Μέχρι ότου να την καταργήσατε. Άλλαξε τελείως το καθεστώς προστασίας. Μένει να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα της ακρίβειας. Θα πούμε, τα οποία είναι τεράστια στα τρόφιμα. Θα πάμε αμέσως στην ακρίβεια. Έχουμε τα καλά του μπακαλιάρου, τα καλά του Πάσχα. Θα πάμε αυτό βοηθάει στο να μπορούμε να ακούγουμε. Κυρία Δημαδάμα, για να ακούσουμε και εσάς. Ο νόμος Κατσέλη, που είναι ο νόμος Πασόκ, ήταν ο νόμος ο οποίος διασφάλιζε την πρώτη κατοικία και έχουμε πει ότι πρέπει να επανέλθει από το 2019 που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νόμο Σταθάκη και έβαλε και τους ηλεκτρονικούς προϋπολογισμούς και δημιούργησε τεράστια ζητήματα στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το αποτελείωσε, δίνοντας τα φαντς τη δυνατότητα να κάνουν τους πληστηριασμούς. Άρα ερχόμαστε εδώ και λέμε ας ξαναγυρίσουμε στο νόμο Πασό. Τα φαντ από το 2016 έχουν δυνατότητα λοιπόν, να κάνουν πληστηριασμούς. Από εκεί και πέρα τώρα, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να έχουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τους ευάλωτους αδύναμους ανθρώπους που δεν μπορούν πια να πληρώσουν τρεις και τέσσερις, όπως είπατε κύριε Ξενάκη, πια έχει φτάσει δόσεις παραπάνω το χρόνο από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Να έχουν τα δάνεια αυτά χωρίς να παρεμβαίνουμε και να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς. Προφανώς η αύξηση των συντάξεων και των μισθών δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το οποίο γίνεται με τα δάνεια. Πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν, η δική μας που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Προστασία λοιπόν πρώτης κατοικίας, δυνατότητα να πάρουν τα δάνεια οι ίδιοι δανειολήπτες. Όλες πρώτες κατοικίες. Όλες πρώτες κατοικίες. Για πρώτη κατοικία και τις ευάλωτες ομάδες είπαμε. Και όχι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από την αρχή. Όποιος προσπαθεί και όποιος κοροϊδεύει είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, να μπορούν οι δανειολήπτες να πάρουν το με προτεραιότητα το δάνειό τους, να το ξαναδώσουν στη διαδικασία να πληρώνουν και να μην τα παίρνουν απευθείας τα funds. Ώστε να δημιουργήσουν. Δηλαδή να το πάρουν στη χαμηλότερη τιμή εννοείται. Βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα ότι μετά θα συμφέρει ο άλλος να κοκκινίζει για να το παίρνει σε χαμηλότερη όχι, τιμή. Γιατί θα βάλουμε προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό. Εγώ σας λέω ποια προϋπόθεση και να βάλετε. Άμα η προϋπόθεση είναι ότι αυτό κάνει 100 ευρώ και θα το πάρεις 30 ευρώ,
Πάντοτε θα το συμφέρει τον άλλον να κοκκινίζει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που κανένα δεν έδωσε. Απολύτω. Υποθέτω, όταν λέει προϋποθέσεις, θα δούμε τα εισοδήματά του, θα δούμε τα ακίνητα του τα άλλα. Πώς έχει προχωρήσει το δάνειό του, πώς έχει φτάσει ως εδώ, τι δυνατότητα έχει για να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Βιώσιμες ρυθμίσεις της δόσης δανείων με εξάγγιση του μέγιστου των μέγιστων δόσεων, των 240 δόσεων. Με αυτό δεν κάνατε τίποτα, κύριε Πλεύρη. Το οποίο το είχατε βάλει στη δόση. Για να φτάσουμε στις 270. 240 λέμε εμείς, με τη δυνατότητα να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει, προκειμένου να δούμε πραγματικά, και σας λέω, άρση των άδικων διώξεων που έχουν γίνει σε βάρος των εγγυητών δανείων εκ μέρους των ΦΑΤΣ και των τραπεζών που έχουν ξεκινήσει τώρα και είναι μια μεγάλη διαδικασία. Και βεβαίως εγώ δεν είμαι καθόλου ήσυχη, κύριε Ξενάκη, για αυτό το οποίο συμβαίνει στις τράπεζες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήμουν εκεί όταν έγινε η κατάρρευση Silicon Valley, πραγματικά υπήρξε πρώτο θέμα παντού. Υπάρχουν επιπτώσεις. Εύχομαι και ελπίζω, όπως όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες, να μην ξαναέχουμε οτιδήποτε, αλλά το μην ανησυχείτε της κυρίας Λαγκάρντ, εμένα δεν με καθησυχάζει. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε on alert. Προσέξτε, για πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο πέρασε κλειδονισμούς και αντιστοίχως στηρίχθηκε με δισεκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων. Έτσι στηρίχθηκε το τραπεζικό σύστημα. Άρα, οι λογικές, αυτό τι σημαίνει, γιατί το ακούω στο δημόσιο διάλογο. Όταν λέμε με τα χρήματα των φορολογουμένων, δεν σημαίνει ότι στηρίχθηκε και μετά το αυτό το τραπεζικό σύστημα πρέπει ξαφνικά να ξαναβρεθεί σε συνθήκες να στηρίζει. Αλλά πρέπει να δώσει λεφτά στην πραγματική οικονομία. Ναι, αλλά στην πραγματική οικονομία να θα τα πάρει και πίσω τα λεφτά. Ναι, αλλά δεν είναι δάνεια. Γιατί πρέπει να αποδείξει ότι χρειάζεται έκθεση, η έκθεση που έχει η Ελλάδα, που είχε η Ελλάδα, μισό λεπτό, στα κόκκινα δάνεια ήταν τεράστια, πράγμα που δυσκόλευε πάρα πολύ τον χειρισμό. Και αυτή τη στιγμή οι λύσεις, επειδή εγώ το ακούω και αυτό, και προσέχετε, εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στους τηλεθέατες. Ενώ ακούγεται πολύ ευχάριστα να πεις, μα κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του, κάντε το κούρεμα. Υπό όρους και προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κούρεμα και υπάρχουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και τώρα υπήρχαν και υπάρχουν, βεβαίως. Γίνεται κούρεμα. Μέσω της διαδικασίας. Καταναλωτικά. Μισό λεπτό. Ναι, προφανώς όταν κάτι έχει εγγύηση, αυτόματος είναι αλλιώς. Μέσω της διαδικασίας, είτε της πτώχευσης του φυσικού προσώπου που έχει νομοθετηθεί, είτε των δόσεων που ήρθαν τώρα με τα 120 δόσεις επιπλέον, είτε με τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης που υπήρξε, υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες. Αυτές, αν μπορούν να επεκταθούν, να επεκταθούν. Αλλά μαγικές λύσεις ότι ξαφνικά θα γίνει ένα γενικευμένο κούρεμα δανείων και κάποιος θα πληρώνει λιγότερα, σημαίνει αυτομάτως νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Ναι. Άρα εμείς τι ερχόμαστε και λέμε, να επεκτείνουμε αυτά τα εργαλεία. Άρα λένε ψέματα οι αντιπολίτευση, τα δύο κόμματα που λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Όχι, αυτό που λένε, προσέξτε, κύριε. Ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει ένας διαχωρισμός που εδώ πέρα δεν διαφωνεί κανένα κόμμα, σε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οπότε εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει καμία διευκόλυνση. Δεν το κάνουν οι τράπεζες όμως αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Yeah. Το δεύτερο είναι τώρα στις ευάλωτες. Πάλι πρέπει να δεις όρους και προϋποθέσεις. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένα στεγαστικό δάνειο που πήρε ένας άνθρωπος και έχει πληρώσει τρεις μήνες και μετά δεν μπορεί να πληρώσει γιατί άλλαξε η ζωή του, αλλά πλήρωσε τρεις μήνες, και διαφορετικά ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει ψεζός. Τι ερχόμαστε εμείς και λέμε τώρα? Εμείς ερχόμαστε και λέμε, για να φτάσει ένα δάνειο στα φαντ σημαίνει ότι έχει κοκκινήσει, δεν εξυπηρετεί, εδώ δεν πληρώνει. Εμείς λοιπόν πάμε αυτή τώρα τη στιγμή, πάμε αυτή τη στιγμή στην πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση πρέπει να δώσει αυτές τις δυνατότητες ώστε να γίνονται και οι περισσότερες δόσεις, ναι, και να γίνονται και οι δυνατότητες να ξαναβρεθεί ο καταναλωτής και όπου μπορεί να έχει μια διευκόλυνση. Αλλά το να λέμε ότι άκρητα θα πάμε να κουρέψουμε δάνεια, αυτό τι σημαίνει? Εγώ θα πω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το κούρεμα των δανείων δεν είναι ότι το έχασε ο κακός τραπεζίτης. Το έχασε η τράπεζα, και η τράπεζα το χάνοντας το αυτό το κούρεμα, καινούριο κόκκινο δάνειο, όχι τα υπάρχοντα που έχουμε, θα πρέπει να έρθει κάποιος να το χρηματοδοτήσει. Και αυτό που θα έρθει κάποιος να το χρηματοδοτήσει είναι οι πολίτες που μας ακούνε. Άρα θέλουμε ισορροπίες. Η επέκταση είναι στα σχέδια της κυβέρνησης που είπατε, με προϋποθέσεις και που συμφωνούμε για τους κακοπληρωτές. Μα προφανώς έχουμε πει και αυτό, και αυτά ήταν τα εργαλεία τα οποία βάλαμε και για τη διαμεσολάβηση με τις τράπεζες. Μα δεν λειτουργήσε. Και ψηφίσαμε τα διορθωτικά πάνω σε αυτό για να λειτουργήσει. Λειτουργήσει ακόμα περισσότερο, και δεν είναι ότι δεν λειτουργήσει καθόλου. Εφαρμόζονται από τις τράπεζες. Μιλάτε για το διακανονισμό τώρα. Το δια...
διακανονισμό δεν λειτουργήσε. Και περάσαμε τώρα το διακανονισμό και υποχρεωτικότητα ενώ δεν υπήρχε. Δεν είναι υποχρεωτικότητα, ούτε δεσμευτικά. Τώρα το γυρίσαμε. Οι τράπεζες δεν κάνουν τίποτα. Πάντως, κύριε Ξενάκη, μια γενικότερη, πέρα από ότι εντάξει, μια γενικότερη, θέλω να πω το εξής. Το πρόβλημα με τις τράπεζες δεν είναι αν ανακεφαλοποιήθηκαν. Ανακεφαλοποιήθηκαν με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Είναι ότι δεν διοχετεύουν χρήματα στην πραγματική οικονομία. Δεν διοχετεύουν χρήματα στην πραγματική οικονομία. Πρέπει να το πούμε. Για να πάρει κάποιο δάνειο αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται δάνειο. Ναι. Τα ακούω χρόνια αυτό. Ναι, αλλά τώρα είναι τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, στις μικρομεσαίες, στον κόσμο, στον άνθρωπο που έχει. Αυτό το επιχείρημα που λέτε τώρα, το λέγαμε στα πάντα και πριν 10 χρόνια. Στη δε πρώτη κατοικία, θέλω να σας πω τώρα ότι πλειστηριάζουν σπίτια για κοινόχρηστα. Μία, να σας προκαλέσω. Μα στις τράπεζες. Τα πάντα. Δεν μπορούσε να δώσετε δάνειο. Να πάντα λεφτά το πρόβλημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει που συμβαίνουν αυτά τα 4 χρόνια. Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Το τελευταίο χρόνο που έχουν συμβεί και έχουν ανοίξει πληστηριασμοί όλων των πρώτων κατοικιών. Εσείς δώσατε στα φαν και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μα άλλο οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γενικότερα. Είναι καλή. Καν καλή ηλεκτρονική πληστηριασμή. Μα τώρα συζητάτε για την πρώτη κατοικία ή γενικά για τους πληστηριασμούς. Άκουγα τον κύριο Τσακαλώτο. Άκουγα τον κύριο Τσακαλώτο και μιλούσε και έλεγε ουσιαστικά. Καλή ηλεκτρονική πληστηριασμή. Αυτά που δεν λέτε τώρα, μισό λεπτό. Ο κύριος Κατσακαλώτος ανερούσε αυτά που λέτε γιατί έλεγε δεν πρέπει να γίνονται διευκολύνσεις. Γιατί άμα γίνουν διευκολύνσεις. Το ζητάει διευκολύνσεις ο κύριος Τσακαλώτος. Δεν τον προσέχετε καλά. Τον πρόσεξα πάρα πολύ καλά όταν μιλούσε. Όταν μιλούσε, τον πρόσεχα πάρα πολύ καλά. Τότε που του λέγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν κάνετε κούρεμα των δανείων. Και εξηγούσαν γιατί δεν πρέπει να γίνει κούρεμα το δάνειο. Κύριε Πλεύρη, και τώρα ξαφνικά τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όλα μπορούν τώρα, να τα κάνουν. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν μπορεί, που λέμε είναι προφανώς. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Χάνει το σπίτι του και εμείς τι κάνουμε. Σε αυτό το περιβάλλον. Θα σώσουμε τα σπίτια του κόσμου ή όχι. Την πρώτη κατοικία. Να έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Προσέξτε και ακόμα αν θέλετε και ο νόμος ο Κατσέλη που έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή και ήταν ένας απαραίτητος νόμος προφανώς. Και τώρα να ξαναγίνει σε άλλους όρους να μην είναι οριζόντιος. Πρέπει να γίνει γιατί τότε. Στην πρώτη φάση, στην πρώτη φάση και ήταν λογικό. Ο νόμος Κατσέλη συμπεριέλαβε τους πάντες. Λοιπόν, τώρα προφανώς πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή να πάρει αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, ακριβώς. Θα το κάνει όμως η κυβέρνηση προτείνει. Με αυτό δουλεύουμε με τον διακανονισμό ακριβώς. Κυρία και κύριοι, παρακαλώ, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχουν μείνει θέματα σε κρεμότητα. Το θέμα της ακρίβειας που είπαμε. Το θέμα των συντάξεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και ένα ακόμα θέμα. Το θέμα της ελληνικής αστυνομίας με το οποίο μπορεί να γυρίσουμε να κάνουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό γιατί γίνει χαμός. Το αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας θα φεύγει μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά και η ουσία αυτού που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα ήθελα να ακούσουμε και τους τρεις εδώ πέρα προσκεκλημένους μας. Σε δύο λεπτά γυρίζουμε πίσω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας. Θα γυρίσουμε στα οικονομικά. Όμως θα ήθελα να ζητήσω ένα σχόλιο, γιατί γίνεται μεγάλο θέμα με αφορμή και την απομάκρυνση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, που προέχει προκύψει από αυτό το περιστατικό που έγινε πριν από λίγα 24 ώρα και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε, να το ξαναθυμηθούμε άλλη μια φορά, με τον περίφημο γερανό της ελληνικής αστυνομίας που πέρασε μέσα από τους διαδηλωτές, με τον τρόπο που πέρασε μέσα από τους διαδηλωτές. Εδώ είναι το πλάνο και έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Και πολλοί συνδέουν και την απομάκρυνση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και με αυτό το περιστατικό ενδεχομένως. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Νίκο μου. Αλλά... Ναι, δεν. Η κυβέρνηση το διαψεύδει βέβαια στις αλλά νομίζω ότι ήταν το κερασάκι μια τούρτα για τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ κύριε Πλεύρη ήθελα να σας πω το εξής. Τώρα είστε υπουργός Υγείας, αλλά επειδή σας έχουμε δει στο παρελθόν πριν να αναλάβετε το Υπουργείο Υγείας, πάρα πολλές φορές να είστε δικηγόρος αστυνομικών για διάφορους λόγους, έτσι, δεν εννοώ υποχρεωτικά για λόγους τέτοιους, και για λόγους σε επιθέσεις που δέχθηκαν, αλλά γενικώς έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Ένα σχόλιο θα ήθελα γι' αυτό το περιστατικό εδώ που είδαμε, να μας πείτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η ελληνική αστυνομία και ο υπουργός σωστά διερευνούν το περιστατικό, για να δουν με δε αν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει ο οδηγός, αν σωστά βρέθηκε ή δεν βρέθηκε στο σημείο. Από τη δική μου πλευρά, τώρα και ως νομικός, και θα το πω ευθέως, κύριε Ξενάκη, εγώ βλέπω μια εικόνα που εάν τυχόν ακινητοποιούνταν το όχημα, θα κινδύνευε άμεσα η σωματική ακαιρεότητα του αστυνομικού. Προφανώς δεν ξέρω τι λέει η εκπαίδευση σε αυτούς τους όρους, αλλά αυτοί που πήγαιναν να κλείσουν με κάδους θα έκαιγαν το όχημα και θα λίτζαραν τον αστυνομικό. Και είπα αυτή την έννοια, επειδή το λέτε και εμένα μου αρέσει να απαντώ ευθέως. Αν δεν ήμουν υπουργός και μπορούσα να ασκώ το επάγγελμά μου ως δικηγόρος, θα αναλάμβανα πολύ εύκολα. Άρα δικαιολογείται αυτή την ενέργεια. Συγγνώμη. Θα πηγαίνατε δικηγόρος υπεράσπισης του συγκεκριμένου αστυνομικού. Μάλιστα, θα πήγαινα δικηγόρος υπεράσπισης του συγκεκριμένου αστυνομικού, γιατί πιστεύω. Πέρα του δικηγόρου, δικαιολογείται την ενέργεια όμως. Είδατε, σας λέω, να ερευνηθεί βάσει τη εκπαίδευση τι έπρεπε να κάνει και αν έπρεπε να ήταν το όχημα εκεί, όμως.
Αυτή τη στιγμή, αν ο αστυνομικός ακινητοποιούνταν, θα αλλά ήταν αντικείμενο διαβραγής. Θα του σκότωνε. Πήγε, έκανε μια επίθεση στους κάδους, αυτό βλέπουμε και βάλτε το ήτανε μπροστά άνθρωποι. Μια επίθεση στους κάδους, ερευνάτε το συμβάν, αλλά αυτός ο αστυνομικός δεν ξέρω αν έπρεπε να κινητοποιηθεί και να τον πιάσουν να τον λιτζάρουν, γιατί καφέ δεν θα πίνανε μαζί του αν τον πιάνανε. Αν καταλαβαίνω βιοπραγία καλά, θα είχαμε. Άλλος τρόπος χειρισμού από το να σκοτώσεις δεν υπάρχει. Δηλαδή, μόνο να σκοτώσεις πρέπει. Δεν είναι να σκοτώσεις. Δεν είναι όμως και να σκοτωθείς. Εγώ λοιπόν λέω, αν η εκπαίδευση λέει ότι πρέπει να βάλεις όπισθεν και να φύγεις. Κάποιοι πήγανε και του κλείσανε το δρόμο. Καλά, βάλανε δυο κάδους, δεν τον πυροβόλησαν κύριε. Αν λοιπόν σταματούσε αυτό το όχημα, πάμε στον πραγματικό κόσμο. Το όχημα σταματούσε. Αυτή τη στιγμή θα αναπτύσσανε διαλογική κουβέντα μαζί του αυτού. Κύριε, βλέπετε δεκάδες αστυνομικοί πίσω του. Δεν υπήρχαν αστυνομικοί στο σημείο. Είναι ο υποθετικός κόσμος που λέτε. Αν σταματούσε θα γινόταν αυτό. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο. Επειδή πάμε στον πραγματικό κόσμο. Γιατί θέλανε. Ο πραγματικός κόσμος είναι ο εξής. Κάποιοι παρανόμως παρανομούνε και πάνε να κινητοποιήσουν ένα όχημα. Εκεί δεν σκοτώσουν. Μισό λεπτό. Παρανομούν να κινητοποιήσουν ένα όχημα. Οι διαθέσεις προς τον αστυνομικό είναι επιθετικές. Εάν ο αστυνομικός είχε άλλη δυνατότητα να διερευνηθεί, γιατί μπορεί. Καλά, χρειάζεται να διερευνηθεί, κύριε Πλεύρη. Μπορεί να πει ότι ο αστυνομικός μπορούσε να κατέβει και να αρχίσει να τρέχει. Άκουσα ένα συνάδελφό του, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, μην αδικήσω, που λέει ενδεχομένως. Τι είπε ο συνάδελφός του που άκουσα, νομίζω ότι ο Μπαλάσκας, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα έβγαινε, ενδεχομένως να μην το έκανα με αυτή την ταχύτητα που το έκανε. Ναι, αυτό, άρα σας λέω, όλα αυτά να διερευνηθούν ως ΕΣΕ. Εγώ λοιπόν σας λέω έντοιμα ότι μια τέτοια υπόθεση, αν έβλεπε ως δικηγόρος, θα μπορούσα να την υπερασπιστώ, γιατί καταλαβαίνω την αίσθηση που αισθάνθηκε ο αστυνομικός όταν είδε. Αλλά τώρα επειδή εδώ δεν είστε δικηγόρος, αλλά είστε ως πολιτικός, κύριε Φλέμπερ. Ως πολιτικός. Είναι απαράδεκτο να βλέπουμε αυτή την αίσθηση και να λένε ότι καλώς πήγε ο αστυνομικός εκεί πέρα που θα σκότωσε. Με σαφήνεια οποίος... είπα, εάν υπάρχει εναλλακτικό πρέπει να δράσει. Δεν μιλάμε υποθετικά, μιλάμε πραγματικά. Το όχημα πέφτει πάνω σε κάδους, δεν πέφτει σε ανθρώπους. Αυτό είναι κύριε Πλεύρη, να πεις. Και αυτό λέω, σε κάδους πέφτει. Θα έκανα μια κανονική τοποθέτηση αν δεν άκουγα αυτό που άκουσα. Θεωρώ ότι αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο είναι μια απαράδεκτη τοποθέτηση, γιατί κατά την άποψή μου είναι προφανές εδώ πέρα ότι πρόκειται για μια δολοφονική επίθεση η οποία έγινε, η οποία δεν έχει καμία αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με αυτό που του βάλανε δύο κάδους μπροστά. Ταυτοχρόνως, η άποψή μου είναι ότι δεν βλέπω να χρειάζεται έρευνα για ποιο λόγο αυτός ο οδηγός αυτή τη στιγμή δεν έχει ήδη τεθεί, για παράδειγμα. Δεν τον ξέρουν, δεν ξέρουν ποιος είναι. Γιατί δεν έχουν γίνει ήδη ενέργειες. Γιατί δεν έχουν γίνει ήδη ενέργειες πριν την ΕΔΕ. Μα δεν γίνεται. Δεν ξέρω προς τον οδηγό. Καλά, έχουμε δει τις ΕΔΕ που καταλήγουν. Πολλές φορές. Δυστυχώς το λέω αυτό. Α, να μην γίνει ΕΔΕ, να το βγάλουν χωρίς ΕΔΕ. Είπα να μην γίνει, είπα ότι εδώ πολλά πράγματα είναι. Τα βλέπεις και είναι εξωφρενικά. Ταυτοχρόνως στην ίδια διαδήλωση είχαμε και άλλο βίντεο στο οποίο έδειχνε τους αστυνομικούς, ενώ οι διαδηλωτές προχωρούσαν ήρεμα και ωραία και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, να επιτίθεται παίρνοντας εντολή από ποιον. Άρα η κυβέρνηση εδώ δίνει εντολές, ειρηνικές διαδηλώσεις των νέων που έχουν βγάζουν την οργή τους απέναντι σε αυτό που συνέβη με την τραγωδία στα Τέμπη, να πετάνε χημικά, και είχαμε το υποκριτικό συγγνώμη και μετά είχαμε τα χημικά. Αυτό δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία ο κύριος Μητσοτάκης και δεν έχει καμία συνέστηση. Δηλαδή, γιατί αναφέρθηκε η κυρία Δημαδάμα στην αρχή για τη θυσία. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία. Ούτε ότι αναφέρθηκε στο θυσία, ούτε ότι είδαμε αυτές τις επιθέσεις, ούτε βεβαίως και αυτή η δικαιολόγηση που ακούσαμε πριν από λίγο, αυτή τη δολοφονική, ξαναλέω, επίθεση που ήταν προηγουμένως. Δεν ξέρω τη λέξη θυσία. Τώρα, γιατί θυσία δηλώσει, σημαίνει εκούσια. Εκούσια, κύριε Λευκάκη. Ξέρετε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα για την δολοφονία Φίσα. Εκούσια. Η θυσία του Φίσα, έλεγε. Αφήστε τον. Δεν τα ξέρετε καλά. Αφήστε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Δημαδάμα. Δεν τα ξέρω καλά. Σα λέω λοιπόν. Η θυσία του Φίσα ήταν εκούσια. Σα λέω λοιπόν. Ότι αφήστε τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής στην άκρη. Γιατί λέγατε θυσία, σε αυτή την ιστορία, γιατί εδώ πέρα έχουμε τη θυσία, είπε ο Μητσοτάκης.
Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πόσο έχει σταθεί σε όλη αυτή την περίπτωση και του Φύσα και της οικογένειας. Άρα το ότι μόνο αναφέρεται σε αυτό το θέμα και συγκρίνεται το ένα με το άλλο, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Είναι τι? Και δεν θέλω να πω σε κανένα συμψηφισμό όταν μιλάμε για νεκρούς και όταν μιλάμε για οτιδήποτε. Κύριε Ελευθερόπουλο, η δολοφονία ήταν από τους Χρυσαυγίτες. Εδώ τώρα, για τον αρχηγό της αστυνομίας, για να κλείσω, να μην πάρω το λόγο. Κοιτάξτε, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας μίλησε για συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας που ενοχλήθηκαν, για τις συνταγματικές ενέργειές του έχουν μιλήσει. Τι είναι όλα αυτά? Πριν ένα δύο μήνες τον βάλαν. Υπάρχουν αντισυνταγματικές ενέργειες, μη διαφανείς, αναξιοκρατικές, υπάρχουν κέντρα εξουσίας. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Του ανανέωσαν ερωτήματα. Του ανανέωσαν τη θητεία. Εδώ είναι σοβαρά ερωτήματα. Είναι αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Ότι είναι για λόγους καλύτερης επιχειρησιακής λειτουργίας. Ναι, αλλά να ακούσουμε και την κυρία Δημαδάμα γι' αυτό, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό που είδαμε στο βίντεο ήταν ένας γερανός να επιτίθεται ξαφνικά σε ένα πλήθος που περπατούσε δίπλα του και είχε βάλει κάδους. Να το ξαναδούμε, κυρία Δημαδάμα. Αν δεν είναι το πλήθος που επιτίθεται ο Λοιπόν, περπατάει λοιπόν και κάνει πορεία ο κόσμος και ξαφνικά. Αυτό βλέπει η κυρία Δημαδάμα. Αυτό, γιατί είδατε εσείς κάτι άλλο. Δείτε λοιπόν την εικόνα. Βλέπουμε άλλη χώρα. Είναι στην άκρη η άνθρωποι. Βλέπετε κάποιον να κάνει πορεία. Είναι στην άκρη. Βλέπετε που στέλνει τους δενεκέδες για να κλείσουν το αυτοκίνητο. Το βλέπετε, ορίστε, αυτοί εδώ κάνουν πορεία. Κοιτάξτε το. Κοιτάξτε, δεν είναι και αυτοί που κλείνουν το δρόμο. Συγγνώμη, κυρία, όχι, κύριε Ελευθερόπουλο. Τι βλέπετε εδώ, πείτε μου. Περνάνε σιγά-σιγά αυτοκίνητα, περνάνε μηχανάκια. Οι άνθρωποι είναι στο τώρα, βλέπετε τι γίνεται. Γιατί έχει περάσει η πορεία. Έβγαλε φτερά ο Τενεκές και πάει. Πώς το φορτηγό στο γερανό. Συγγνώμη, ο Τενεκές είναι πράγμα. Αυτή που πάνε το λέτε. Με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται να του σκοτώσουν. Αυτό είναι που ελέγχεται, κύριε Ελευθερόπουλο. Την ακινητοποίηση του οχήματος. Το πίσω του οχήματος συμφωνεί κάποιος ότι πρέπει να κινητοποιηθεί όχημα της Ελλάς? Συμφωνεί κάποιος? Όχι, κύριε Πλεύρη. Από εκεί και πέρα, ναι, αν έχει ταχύτητες και αυτά να ελεγχθεί. Αλλά μη λέμε ότι συμφωνούμε να κλείσουμε το όχημα και να κατεβάσουμε. Παρακαλώ, στην κυρία Δημαδάμα ο λόγος. Κυρία Δημαδάμα, δεν διακόπτει κανείς. Καμία βία. Καμία κακοποίηση, καμία βία κανενός. Και πάρα πολλές φορές οι αστυνομικοί και οι γυναίκες αστυνομικοί και οι άνδρες έχουν δείξει μια συμπεριφορά υποδειγματική. Αυτή δεν είναι υποδειγματική συμπεριφορά. Όταν βρίσκεται εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί συγκεκριμένα. Γερανός, τι διαταγή πήρε, από ποιον πήρε για να περάσει εκείνη τη στιγμή από εκεί και εν πάση περιπτώσει να ξαφνικά να πάρει φόρα, να περάσει, να χτυπήσει τους κάδους που θα μπορούσε να είναι δίπλα κάποιο παιδί, κάποιος άνθρωπος, οποιοδήποτε, και αυτή τη στιγμή να έχουμε και άλλα θύματα. Η αστυνομική βία είναι, έχουμε δεδομένα report που μας λένε από το εξωτερικό ότι έχουμε μεγάλη αστυνομική βία. Να μην λοιπόν ο κύριος αυτός περάσει, ο αστυνομικός από εκεί, εφόσον θεωρηθεί, γιατί ο ειδόκυρος Πλεύρης μας είπε ότι θα τον υπερασπιζόταν κτλ. Εάν και εφόσον σταματούσε, θα είχαμε. Από αυτά δεν έγινε τίποτα. Είναι όλα μια υπόθεση. Αν σταματούσε, ότι θα γινόταν επεισόδιο, ότι θα τον χτυπούσαν και θα του κάναν. Εγώ δεν είδα ούτε να υπάρχει κάποιον. Κανείς δεν πρέπει να σκοτωθεί. Αυτό είναι. Άρα πάμε στο πραγματικό γεγονός. Έχουμε κόσμο που κλείνει. Να κινητοποιήσει. Μην αρχίσουμε πάλι, παρακαλώ. Να περνάνε στον δρόμο, να μην το ανοχλεί κανείς. Ένα λεπτό. Κύριε Ξενάκη, αφήστε με να πω μια κουβέντα. Είναι αυτοκίνητα, μηχανάκια να περνάνε ταξί από το δρόμο, να περνάνε και να έχουν τη διέλευσή τους κανονικά και βλέπουμε ένα αυτοκίνητο που έρχεται με 100 χιλιόμετρα, 70, δεν ξέρω πόσα, και δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτή τη στιγμή, και να περνάει με όλη του τη δύναμη και να κλείνει τους κάδους. Δεν το καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Για να χτυπά τους κάδους. Και μπορεί δίπλα να χτυπούσε ανθρώπους. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Για να πυροδοτήσει ένταση. Παρακαλώ, φτάνει. Νομίζω ότι συζητήσαμε παρκώς. Κέντρα εξουσίας. Επιβάλλουν στον αρχηγό της αστυνομίας ανεπαρκή μέτρα και ένα κέντρο το οποίο δίνει εντολές εξωθεσμικό. Αυτές οι κουβέντες που είπε ο πρώην αρχηγός της Ελλάδας για μένα συνιστούν ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που δεν πρέπει κανέναν από εμάς να μας αφήσει εδώ να μείνουμε αδιάφοροι και να μην ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς υπονοεί ο αρχηγός της Ελλάδας. Δεν είναι οποιοδήποτε. Πάμε να προσγειωθούμε ξανά σε άλλο θέμα, στην καθημερινότητα πάλι. Θα ήθελα μια κουβέντα, όχι μια κουβέντα, θα ήθελα, έχουμε χρόνο ακόμα να κουβεντιάσουμε. Μείζον θέμα, αυτό και αν είναι κάθε βράδυ θέμα το οποίο μας έρχεται,
Το κομμάτι που λέγεται συντάξεις. Είναι, μάλιστα, είμαστε σε μια περίοδο που περιμένει κόσμος, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, τι περιμένει. Ναι, μέχρι την 1 Μαρτίου πρώτα απ' όλα περιμένουν αυτοί που δεν πήραν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς το επίδομα που θα δώσει η κυβέρνηση από 200-300 ευρώ, που είναι η βοήθεια αυτή που αποφάσισε, που για μένα το σημαντικότερο που περιμένουν οι συνταξιούχοι. Κάποιοι ήδη έχουν πάρει το 7,75, περίμεναν την προσωπική τη διαφορά, την πήραν και αυτοί, και κυρίως να διορθούν τα λάθη που παρατηρήθηκαν σε κάποιες συντάξεις. Κύριε Πλεύρη, σε εσάς πάλι θα στραφώ. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον κόσμο, με τους συνταξιούχους δηλαδή, και κυρίως με το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτα απ' όλα. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα θέμα να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που για πρώτη φορά έχει κάνει αυξήσεις σε μισθούς, αυξήσεις σε συντάξεις. Συντάξεις αυξήθηκαν. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι κάτι το οποίο αφορά νόμο προηγούμενης κυβέρνησης. Που θα καταργούσατε. Όχι. Εμείς είχαμε πει και τις δυνατότητες που είχαμε πει, είχαμε ό,τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το νόμο που θα καταργούσαμε του Κατρούγκαλου και το είχαμε πει, ήταν οι ασφαλιστικές φορές που ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε εδώ αρκετοί, θυμόμαστε τι πληρώναμε με το νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό καταργήθηκε τελείως. Το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς. Τώρα τελευταία βάλατε κάτι εξής πάλι στις ασφαλιστικές φορές, βέβαια. Όχι, αυτό συνδυάστηκε. Συνδυάστηκε με το γεγονός το οποίο υπήρξε ουσιαστικά, που είναι η αναπροσαρμογή, η οποία υπήρξε λόγω του που. Είναι ένα θέμα το οποίο ελέγχουμε και διαμαρτύρονται και οι σύλλογοι. Αυτό. Αλλά αυτό το 30% στα εισοδήματα που είχαμε, γιατί αυτό πληρώναμε. Μάλιστα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λέτε, δεν είχατε πει ότι θα καταργήσετε την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά, δεν ερχόμαστε. Αυξήσεις δώσαμε σε συντάξεις. Στο κομμάτι της προσωπικής διαφοράς που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια αδικία, ερχόμαστε εδώ πέρα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Θα έχετε και κόστος δίνουμε, πολιτικό, αλλά και, δίνουμε, το θέμα, και δίνουμε ένα ποσό και σε αυτό το κομμάτι. Άρα, μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει μισθούς, αύξησε μισθούς και στο ΕΣΥ που τυχαίνει να είμαι εγώ. Είναι η πρώτη δημόσια λειτουργή που λαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς, όχι όσο θα θέλαμε, αλλά λαμβάνουν ένα 10% μεσοσταθμικά. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές φορές, αυξήθηκαν οι συντάξεις, δίνονται χρήματα για την προσωπική διαφορά. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο έγινε μέσα σε συνθήκες ανάπτυξης χώρας. Αυτές οι αυξήσεις καλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού που υπάρχει και θα μείνουν και αφού αποκλιμακωθεί και ο πληθωρισμός. Αλλά σε ένα ευρύτερο δίκτυο προστασίας αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις και υπάρχουν ρυθμίσεις που πρέπει να παρέμβουν, και το είδαμε και με το επίδομα θέρμανσης, το είδαμε και με το καλάθι του νοικοκυριού που έχει λειτουργήσει, το είδαμε και με το Parket Pass, το είδαμε και με μια σειρά από άλλες ενέργειες που θέλουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχει ο πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα περισσότερα στα καταναλωτικά αγαθά, τα απαραίτητα τα οποία υπάρχουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που σε πολύ πραγματικό χρόνο και με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Μισό λεπτάκι να ακούσουμε τι λένε οι άλλοι. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τη διπλή εξαπάτηση στους συνταξιούχους. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος τώρα, κυρίως στους συνταξιούχους. Διπλή εξαπάτηση στους συνταξιούχους. Και λέω διπλή για το εξής λόγο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έκανε δύο σοβαρές ζημιές στις συνταξιούχους. Πρώτον, δεν επέστρεψε τα αναδομικά από τις επικουρικές και τα δώρα. Και δεύτερον, δεν έδωσε τη 13η σύνταξη, η οποία δόθηκε όπως είχε δοθεί, με το ποσό που είχε δοθεί, η οποία την ψήφισε, είπε θα τη διατηρήσει και την κατήργησε συνέχεια. Αυτά τα δύο, γιατί είναι τεράστια αυτά, δεν μιλάω τώρα. Μέχρι το Μάιο που έρχεται, η απώλεια για τους συνταξιούχους είναι 7,5 δις ευρώ. Μέχρι το Μάιο που έρχεται. Και καταλαβαίνετε ότι σε σχέση με τα 7,5 δις, τα ελάχιστα τα οποία δίνει πίσω από τα 7,5 δις που έκοψε, είχε δεσμευτεί η ίδια και για τα δύο αυτά που σας είπα, και για τα αναδρομικά και για την 13η ότι θα τη διατηρήσει και την είχε ψηφίσει. Καταλαβαίνετε ότι οι συνταξιούχοι το καταλαβαίνουν και το νιώθουν στην καθημερινότητά τους ταυτοχρόνως. Στα εισοδήματα μέχρι 800 ευρώ έχουμε δει μια τεράστια απώλεια της αγοραστικής δύναμης. Από ορισμένους οργανισμούς που κάνουν τις έρευνες, αυτή φτάνει στο 40%. Αυτό επειδή τα 800 ευρώ, αυτό αφορούν και στους συνταξιούχους. Πολλοί ζουν με αυτά τα χρήματα, γι' αυτό το αναφέρω. Το 40% λοιπόν έχουμε ταυτόχρονα, δεν δώσαν αυτά τα λεφτά και έχουμε αυτή την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω της τεράστιας ακρίβειας, την οποία τη βιώνουν και οι συνταξιούχοι. Και οι συνταξιούχοι πάνε στο σούπερ μάρκετ και οι συνταξιούχοι βλέπουν τα τρόφιμα να είναι στα ύψη και να έχουν πληθωρισμό. Τα τρόφιμα 15% και αυτό το μήνα, 25% το γάλα, 20% το κρέας, 15% το ψωμί. Να αφήνεται η σκροκέρδεια στα ύψη, να μην μπορούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανση ή φυσικό αέριο, γιατί δεν
δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ενώ η Ισπανία το μηδενίζει για παράδειγμα, γιατί δεν τα βάζουμε με την σχροκέρδεια. Άρα όλο αυτό το πλέγμα που επηρεάζει τους συνταξιούχους έχει κάνει ασφικτική την κατάσταση. Και εδώ χρειάζεται. Εδώ πληρώνουμε το ρεύμα και αυξήθηκε. Είχαμε ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα. Είχαμε ανάπτυξη. Και ταυτόχρονα. Μηδένισε σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Δεν είναι 25% στα γάλα, στο γάλα ο πληθωρισμός στην Ισπανία. 25%. Για πείτε να δείτε. 25%. Αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Άλλο το αυξήθηκε και άλλο που πήγε. Δεν είναι 25%. Σε όλη την Ελλάδα είναι 25%. Κύριε Ελευθερόγλου, λέω το εξής παράδειγμα το οποίο και εσείς θα συμφωνήσετε. Όταν το γάλα έχει για παράδειγμα 1 ευρώ, είχε 13 λεπτά φόρο. Είχε 13 λεπτά. Τώρα που πάει στο 1,5 ευρώ, τυχαίο το λέω το παράδειγμα, τώρα που πάει στο 1,5 παίρνει 20 λεπτά από το ΦΠΑ. Γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ και παίρνουν περισσότερους φόρους. Γιατί παίρνουν περισσότερους φόρους. Συγγνώμη. Καμιά πρόταση. Η πρόταση, η μείωση του ΦΠΑ, η άμεση μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Είμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης, είμαστε σε περίοδο που τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μειώστε το ΦΠΑ. Μειώστε τον ΦΠΑ. Αυτό σας λέει εδώ για 2 χρόνια. Στα μνημόνια, συγκρίνετε τη χώρα των μνημονίων με τη χώρα τώρα. Λέω λοιπόν, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, την οποία τη μείωσαν 14 χώρες της Ευρώπης. Και δεν τη μειώνει η χώρα μας. Προτάσεις. Βεβαίως η καταπολέμηση της σκροκέρδειας, η φορολόγηση των υπερκερδών. Η πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών. Γιατί να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, αν θέλετε, που δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ από τη φορολόγηση των υπερκερδών. Την φορολόγηση εννοώ των υπερκερδών και όχι αυτό το πλαφόν το τεράστιο που βάλαν ουσιαστικά και δεν φορολογούν έτσι τα υπερκέρδη. Άρα οι προτάσεις μας είναι πολλές, θα μπορούσα να σας αναλύσω κι άλλες. Για τους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους, αυτό που έχουμε πει. Έχετε δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία λέει το εξής πάντα. Θα σας πω. Σας είπα τι έκοψε. Όπως τα υποσχεθήκαν. Θα σας πω τα δώσουμε. Και δεν τα δώσανε. Οι υποσχέσεις δεν έχουν αντίκρισμα. Θα σας πω τι έκοψε. Διότι δεν υπάρχει αξιοπιστία. Σας είπα ότι κόψαν 7,5 δις την τετραετία. Αυτό σας λένε. Ναι. Πρώτον, 13η σύνταξη δόθηκε την τελευταία χρόνια το 2019. Το δόθηκε. Ναι. Δεύτερον, αυτά αναδρομικά δεσμευτήκαμε ότι θα τα δώσουμε σε 3 δόσεις. Ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να τα δώσουμε, τα μετρήσαμε και δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τα δώσουμε με τη μία. Πόσο σχετίζουν αυτά? 850 εκατομμύρια η δόση. Είναι 2,5 δις. Και μετρήσαμε ότι δεν μπορούμε να δοθεί με τη μία 2,5 δις. Και επειδή πραγματικά είμαστε ένα ρεαλιστικό κοστολογημένο πρόγραμμα, το βάλαμε. Αλλά το βάλαμε, θα του τα δώσουμε. Δεν είπαμε, όπως λέει η κυβέρνηση, υπόσχεται και λέει ότι σας έχω δώσει χρήματα ενώ τους έχει πάρει 7 δις. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δημάδα, για να ακούσουμε και εσάς. Το έκανε λίγο mixed grill εδώ πέρα. Ναι, την ακρίβεια μέσα, δεν πειράζει. Νομίζω. Τα είπα μαζί. Χωρέσανε, μια χαρά χωρέσανε. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και επειδή δέχομαι συνέχεια μηνύματα που λένε να μας πούν και προτάσεις, να μας πούν εμάς που περιγράφει την κατάσταση. Γιατί την κατάσταση τη ζούνε, ξέρετε όλοι. Πάνω κάτω την ξέρουν. Ψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία για έναν συγκεκριμένο λόγο μεταξύ των άλλων. Να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Δεν το έκανε. Ξεκάθαρα. Την καταργήσατε τι ασφαλιστικές φορές. Διατηρήσατε την προσωπική διαφορά. Τι ασφαλιστικές φορές δεν τι καταργήσαμε το Κατρούγκαλο. Η προσωπική διαφορά συντάξει ήταν το ζήτημα το μεγάλο. Όχι, το ζήτημα το μεγάλο ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθερών επαγγελματιών. Και το άλλο επόμενο ήταν, λοιπόν που εμείς λέμε ότι πρέπει πλέον να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Ξεκάθαρα, αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις. Άμεσα, από 1η-1η-24, ακόμα και πιο γρήγορα. Και μέχρι τότε να δίνεται φάπαξ ένα ποσό για να στηριχτούν οι άνθρωποι αυτοί. Να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου όσο αφορά και του Βούτσι βέβαια, τους συντελεστές αναπλήρωσης. Δηλαδή, εμείς βάζουμε στο τραπέζι μία νέου συντελεστές αναπλήρωσης των συντάξεων. Μιλάμε για νέο ΕΚΑΣ. Πλέον πρέπει να σκεφτούμε το θέμα του ΕΚΑΣ για 350.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους σε πρώτη φάση, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πλέον πέρα. Με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό που ευτυχώς αρχίζει λίγο να πέφτει, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βγάζουν όχι το μήνα, φτάνουν στις 20 μέρες και είναι άλλες 10 μέρες και δεν μπορούν να τα βγάλουν πίσω. Να προωθηθούν τα. Έχουμε ένα υπερταμείο, κύριε Ελευθερόπουλο. Ένα υπερταμείο το οποίο έχουμε κατευθύνει προς συγκεκριμένες επενδύσεις και προς συγκεκριμένες. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να κάτσουμε μαζί να δούμε τι θα το γίνει. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτό λοιπόν το υπερταμείο και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούμε να γίνουν επενδύσεις που θα γυρίσουν πίσω, γιατί προφανώς δεν πάνε σε μισθούς και συντάξεις, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ένα τέτοιο ποσό προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους το ΕΚΑΣ, το οποίο έχασαν και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δεν μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και μετά έχουμε και τη δημόσια υγεία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί μεγάλο
πλήγμα. Και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι είναι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν στη δημόσια υγεία, στα φάρμακα και έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια ζητήματα σε σχέση με την υγεία. Εδώ είναι ο κύριος Πλεύρης, λοιπόν, θα ξέρει και πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως το ΦΠΑ και η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ παραμένει. Και δυστυχώς το καλάθι και το free pass και το bypass και όλα αυτά που λένε δεν έχουν αποδώσει στο βαθμό τον οποίο περιμέναμε να αποδώσουν για τους ευάλωτους. Τελειώνει και επειδή δεν πρέπει να μην κάνουμε το ερώτημα για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων. Δέχεστε σφοδρή κριτική ότι ιδιωτικοποιείται το νοσοκομείο αυτό και ουσιαστικά. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γίνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ιδιωτικοποιείται. Όπως και συνολικά δέχεστε την επίθεση ότι ιδιωτικοποιείται το μοναδικό παιδό ογκολογικό, κύριε Πλεύρη. Αλλά αυτό είναι επειδή και η πολύ ειδική περίπτωση, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Θα πάμε στην ειδική μία μόνο κουβέντα. Το πρόβλημα με την αντιπολίτευση είναι ότι στηρίζουν όλα τα μέτρα ελάφρυνσης της κυβέρνησης και προτείνουν μια σειρά από άλλα μέτρα χωρίς να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Γιατί κάθε εκατομμύριο το οποίο λέει κάποιος θα πρέπει να λέει και από πού θα το πάρει. Εάν έλεγε ότι θα καταργούσε κάποια από αυτά που κάναμε, να έλεγε το 9% εισαγωγικό ΦΠΑ θα το κάνω 22. Θα κερδίσω χρήματα, θα τα δώσω αλλού. Σας λέω για τελικά στηρίζουν όλα τα μέτρα ελάφρυνσης που παίρνουμε και προσθέτουν κι άλλα χωρίς να λένε από πού θα τα δώσετε φορό. Πάμε τώρα για το ογκολογικό. Το ογκολογικό. Είναι ευαίσθητο θέμα. Το ογκολογικό. Είναι απολύτως ψεύδες και είναι ψεύτης και συκοφάντης όποιος πηγαίνει και λέει στους γονείς είτε ότι θα πληρώνουν, είτε ότι θα έχουν συμμετοχή, είτε ότι θα αλλάξουν εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, είτε ότι θα ιδιωτικοποιηθεί το παίδον Αγία Σοφία. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι το εξής. Η ογκολογική μονάδα γίνεται αυτοτελές ογκολογικό κέντρο, επιλέγεται να λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου όπου το δημόσιο όπως είναι αποκλειστικά, όπως το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπως το Ωνάσιο εν μέρη, γιατί το Ωνάσιο είναι ακόμα πιο ευρύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την καρδιοχειρουργική του Ωνασίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δείτε, γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Αυτό λοιπόν είναι. Κακώς τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε. Εγώ σας λέω ότι είναι ογκολογικό κέντρο αυτόνομο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 100% χρηματοδότηση από το κράτος, 100% χρηματοδότηση από κράτος, οι εργασιακές σχέσεις μεταφέρονται ως έχουν. Γιατί επιλέγεται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου? Γιατί έχει μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική εξέλιξη και ευελιξία. Του δίνεται δυνατότητα να μπορεί να πάρει γιατρούς από ιδιωτικό τομέα και από το εξωτερικό και να κάνει συμβάσεις μαζί του, να συνάπτει αυτοτελώς μόνο του συμβάσεις με άλλα κέντρα του εξωτερικού και δεσμευόμαστε και το είπαμε και το λέει ρητός ο νόμος ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τους πολίτες, για τους ασθενείς, καμία αλλαγή εργασιακές σχέσεις. Ακόμα και ο κύριος Ξανθός μέσα που κατηγόρησε, την κυβέρνηση ως ευρύτερα ότι αρέσκεται στις ιδιωτικοποιήσεις για τη συγκεκριμένη σύμβαση δεν είπε ούτε ότι θα χρεώνουμε, ούτε ότι θα κάνουμε ιδιωτικό το κέντρο. Λοιπόν, πάντως, κύριε Πλεύρη, μια κουβέντα για να μην είναι. Πρέπει να απαντήσετε με την ευκαιρία, διότι έχουν τα χειρουργία ήταν 2.975, με την εκαθάριση της λίστας έχουν πάει στα 1.900, δεν λέω ότι είναι αρκετά, αλλά ήδη έχουν κατέβει 1.000 μετά από 2 χρόνια που ήταν κλειστό το σύστημα. Κύριε Πλεύρη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Στην περίοδο που έχουμε καταλάβει, την περίοδο μετά την πανδημία, που έχουμε καταλάβει ότι χρειάζεται ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Εσείς σε όλες τις ενέργειές σας και με το πολυνομοσχέδιο και τώρα προχωράτε στην αντίθετη κατεύθυνση, στην περαιτέρω στην ιδιωτικοποίηση. Μία κουβέντα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι πάτε στη λάθος κατεύθυνση. Μία κουβέντα για να δούμε ποιο στηρίζει εσύ. Μία κουβέντα. Προϋπολογισμός 2019 για την υγεία 3,8 δις. Προϋπολογισμός 2023. 5,2 δις. Λοιπόν, κυρία Δημαδάμα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεοχαρόπουλε και εσάς. Γιατί λειτουργεί πολύ καλύτερα στη διοικητική και οικονομική του ευελιξία. Αυτό που είπατε σήμερα. Όπως όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι το δημόσιο μέτωπο. Λοιπόν, τέλος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιατί ο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη έχει κάποιο πρόβλημα με το παιδοσιολογικό δικαίου που είναι ένα και απαραίτητο. Δεν ήταν μέσα σε νοσοκομείο και έγινε αυτοτελές. Μην με κάνετε κανένα που δεν μου αρέσει. Και... Ωραία, να κλείσουμε. Καλή νύχτα και στους τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε τις δικές σας παρεμβάσεις τηλεφωνικές. Ξεκινάμε την εβδομάδα με τον κύριο Θόδωρο από το Εγάλαιο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Θόδωρο. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, βέβαια, που λένε Ελλάδα 2.0 κτλ. Αλλά πρέπει να λέγεται, να αλλάξει ονομασία Ελλάδα 1967. Δεν έχουμε κυβέρνηση δημοκρατική. Έχουμε μια χουντική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση καταστολής, η οποία έχει ελλείψει τα νοσοκομεία, προσλαμβάνει 1.000 αστυνομικούς, ελλείψει στους δασκάλους, 2.000 αστυνομικούς, ελλείψει σε διάφορες υπηρεσίες, σε δημόσιο, 3.000 αστυνομικούς. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, ότι από το ανθρώπινο λάθος έχουμε πάει τώρα στο ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε για τον ΟΣΕ τίποτα. Δεν γνώριζε τίποτα για τον Λιγνάδη που τον διορίσανε διοικητή του Εθνικού Θεάτρου. Δεν γνώριζε τίποτα για τον Μίχο, που ο Μίχος έχει 800 φωτογραφίες με όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Δεν γνώριζε για το Κουτούπι, για τον Μπάτσι, για το Χιμάρα, για τον Ροδάκο, για τη Μαρία Σπυράκη, για την Νικολάου τη Σοφία που ζημίωσε το δημόσιο 2 εκατομμύρια ευρώ, για τον Θοδωρικάκο που πιάσανε το γιο του με ναρκωτικά. Κύριε Θόδωρε, κύριε Θόδωρε, όπα, φτάνει. Τέλος. Είπαμε. Δεν θα λέμε ότι θέλουμε ο καθένας στον αέρα έτσι με ονόματα και χωρίς να. Πώς το λένε. Χωρίς, είπατε ήδη κάποια πράγματα. Χουντική κυβέρνηση δεν έχουμε, γιατί σε 2 μήνες θα ψηφίσετε και θα ψηφίσουμε κι εμείς και θα την αλλάξουμε αν θέλουμε να την αλλάξουμε ή θα την κρατήσουμε αν θέλουμε να την κρατήσουμε. Αυτό εδώ είναι κάτι πολύ ακραίο, αλλά πέρα από αυτό τώρα αρχίζετε να μου λέτε ονόματα και να βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη κουβέντα που θα πείτε. Φτάνει, είπατε για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τα υπόλοιπα κρατήστε τα για την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πολύκαρπο στη Βάρη. Καλή εβδομάδα, κύριε Πολύκαρπε. Δεν πάμε, γιατί μάλλον δεν την έχουμε τη γραμμή. Δεν έχουμε τη γραμμή και επειδή αναφέρθηκε σε παιδιά. Και εντάξει, τώρα, ντροπή αυτό. Εντάξει, είναι ντροπή, γι' αυτό το λέω έτσι. Επειδή έγινε αναφορά σε παιδιά. Ντροπή. Ό,τι θέλουμε να λέτε, λέτε για τα πρόσωπα, τα πολιτικά, για τα οποία υπάρχει, για τον κύριο Πάτση, για τον κύριο Τάδε, για τον κύριο. Αλλά τώρα βάζουμε και τα παιδιά στις κουβέντες και μάλιστα δημόσια, από δημόσια συχνότητα. Πρώτον, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά τα οποία λέτε. Και δεύτερον, αυτά έχουν, ξέρετε, έτσι, ακούγονται δημοσίως και έχουμε και εμείς ευθύνη. Έχετε και εσείς ευθύνη για αυτά που λέτε, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη όταν ακούγονται στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελένη, στον Άλυμο. Καλησπέρα, κυρία Ελένη, σας ακούμε. Ναι. Γεια σας, κυρία Ελένη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Γεια σας. Έχω να σας πω ότι σήμερα μας έτυχε στο σπίτι ένα σοβαρό επεισόδιο υγείας. Έπεσε ο σύζυγος κάτω, γιατί έχει πρόβλημα σοβαρό με το κεφάλι. Πήραμε τηλέφωνο και πάθαινε κρίσης. Κρυφιόταν ο άνθρωπος κάτω σαν το ψάρι. Πήραμε 11:30 τηλέφωνο το ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα να έρθει τις 2 η ώρα. Εν τω μεταξύ πέραμε και ιδιωτικό, δεν βρίσκαμε πουθενά. Ήρθε 2 η ώρα, φτάσαμε στον Ερυθρό 3-3 και κάτι. Οι γιατροί απόρρισαν. Πού είστε, λέει, τόσες ώρες, αφού ο άνθρωπος έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα? Γιατί χειροτέρευε ο άνθρωπος που το παίρνουσε η ώρα. Τον διασωλήνωσαν. Με αποτέλεσμα οι γιατροί έκαναν τα πάντα. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν τώρα να τον βάλουν. Και τον έχουν σε ένα θάλαμο. Αυτό έχω να σας πω, κύριε Ξενάκη μου. Ας τα ακούσει ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Και ας με βοηθήσει, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος. Και εγώ πρόσφατα έχω βγει από το νοσοκομείο και δεν μπορούσα. Φώναξα ένα γείτονα και έφυγε ο γαμπρός μου από τη δουλειά και ήθελα να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε. Και τώρα είναι σε δωμάτιο στον Ερυθρό Σταυρό, διασωληνωμένος. Και είναι διασωληνωμένος εκτός μεθ, λέτε ο σύζυγός σας. Τι να σου πω, ακούστηκε δημοσίως, δεν είναι εδώ δυστυχώς και ο Πλεύρης, αλλά ακούνε στο Υπουργείο Υγείας. Και να ευχηθούμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον άνθρωπο. 2,5 ώρες δηλαδή έκανε το ασθενοφόρο να εμφανιστεί σε μια κατάσταση που για να διασωληνωθεί πάει να πει ότι ήταν πάρα πολύ επίγουσα και πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούγονται αυτές τις καταγγελίες δημοσίως. Στο Υπουργείο Υγείας, στο γραφείο τύπου, ακούνε. Ας το διερευνήσουν το περιστατικό. Σήμερα το μεσημέρι λέει ότι έγινε η κυρία Ελένη από τον Άλυμο στον Ερυθρό Σταυρό. Άνθρωπος τώρα και δίνει τη μάχη του να κρατηθεί στη ζωή. Τι να σας πω, καλή εβδομάδα και με την καλύτερη δυνατή εξέλιξη να έχετε, κύριε Ελένη. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Ηλία από τις Αχαρνές. Γεια σας, κύριε Ηλία, σας ακούμε. Γεια σας, κύριε Ξενάκη. Καλή εβδομάδα. Εγώ σας δίνω καλή εβδομάδα, βέβαια, με υγεία.
Σας δίνω θερμά συγχαρητήρια, ειλικρινά, που μας δίνετε λίγο την ευκαιρία εμάς τους πολίτες να πούμε δύο πράγματα, να διορθωθούν λάθη. Και συγχαρητήρια και στον συνάδελφό σας. Ακούστε με λίγο. Λάθη από την κυβέρνηση. Είμαι φανατικός δεξιός και όλη η οικογένειά μου. Και ώσπου να πεθάνω, νομίζω θα είμαι εκεί. Με έχουν ταλαιπωρήσει μια εβδομάδα, κύριε Ξενάκη, θέλω τα συμπεράσματά σας. Ναι. Είχα ένα πρόβλημα αλλεργίας και δεν έπρεπε να κάνω το εμβόλιο COVID. Με τίποτα. Ναι. Γιατί μου είπε η γιατρός ότι αν συγκρουστούν αυτά τα εμβόλια, θα πάτε για αγγελούδια. Μου έβαλε ένα πρόστιμο ο κύριος Πλεύρης, να είναι καλά. Το θεώρησε ότι πρέπει να αποφασίσω και διατάζω να βάζω προστήματα όποιος δεν κάνει το εμβόλιο. Οι άλλοι έχασαν τα μαλλιά της από λύκο. Εντάξει, το έβαλε το θέμα αυτό, οι 150 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει μια περίπτωση σαν τη δική μου, πρέπει να διαγραφεί το χρέος αυτό. Ναι. Με πάνε στο πρώτο ΙΠΕ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μου λένε τα παιδιά και έχετε δίκιο. Πρέπει να πάτε στην εφορία Μελιδίου. Πάω στο διευθυντή, μου λέει πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Υγείας. Πάω προχτές στο Υπουργείο Υγείας, με πάνε πάνω στον έκτο όροφο, τον Θεμιστοκλέους έλειπε. Από εκεί με στέλνουν στον πρώτο όροφο, την Αραπηδάκη έλειπε. Και μου λένε πλέον η κυρία Γκαγκά ότι πρέπει να πάω στο γραφείο του Υπουργού. Πάω στο Υπουργείο, στο γραφείο του Υπουργού και μου απαντάει ο κύριος που ήταν απ' έξω, δεν μπορεί να σας μιλήσει γιατί μιλάει για τις εκλογές. Έλεος, ειλικρινά, μία απογοήτευση μεγάλη σαν γονιός και σαν Έλληνας πολίτης, θα κόψω το λαιμό μου να βρω, να πληρώσω το εμβόλιο, θα κόψω τα χέρια μου από τη ρίζα να ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Καλό βράδυ. Κύριε Λέ, καλό βράδυ. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Αν υπάρχει γνωμάτευση ιατρική ότι δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο, κανονικά θα έπρεπε να έχει διαγραφεί το εμβόλιο. Ακριβώς. Αυτό προβλέπεται. Αυτό ξέρουμε εμείς. Γιατί εντάξει, έχουν λιγοστέψει τα περιστατικά πια, αλλά έχουμε πάλι ακόμα κάποια περιστατικά. Τα ακούνε στο Υπουργείο Υγείας, συνεχίζουν και ακούνε. Έχουμε και αρκετά μηνύματα. Προφανώς ήταν και ως Πλεύρης εδώ. Παίρνουν και άνθρωποι που έχουν ζητήματα που αφορούν το θέμα της υγείας. Πάμε στην Καβάλα, στον κύριο Αλέξανδρο. Καλησπέρα, κύριε Αλέξανδρο, σας ακούμε. Ξενάγη, καλησπέρα σας. Πραγματικά είμαι εξοργισμένος τις τελευταίες δύο μέρες με αυτό το παίξιμο των λέξεων, τέλος πάντων, και από τις πολιτικές παρατάξεις. Όντως δεν είναι, θα έλεγα, μια πλήρης τηλεδιοίκηση. Θέλετε να το ονομάσουμε τοπικό κέντρο ελέγχου, τον πίνακα. Το βασικότερο αντικειμενικό σκοπό της ύπαρξής του ποιος είναι? Η ασφάλεια. Είναι να προλαμβαίνει αυτό ακριβώς, η ασφάλεια. Το συγκεκριμένο ατύχημα προήλθε γιατί ενώ υπάρχουν δύο παράλληλες γραμμές, μια ανόδου, μια καθόδου, υπήρχε και μια διαγώνιος που ένωνε αυτές τις δύο τις γραμμές. Στο σημείο Καρακάτσι, το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα ή τέλος πάντων εντός των 5,5 χιλιόμετρων που ελέγχει αυτό το κέντρο όσον αφορά την άνοδο. Το συγκεκριμένο κέντρο, η υποτυπώδης τέλος πάντων λειτουργίες τηλεδιοίκησης που προβλέπει, μπορεί να εκτελέσει αυτός ο πίνακας της ABB από το 2004, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν εφαρμοζόταν σωστά από το συγκεκριμένο υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο, θα προλαμβάναν το ατύχημα. Ναι. Για ποιο λόγο να μπαίνουμε σε ένα χυδαίο παιχνίδι λέξεων? Δεν είναι κέντρο τηλεδιοίκησης με τα προβλεπόμενα, όπως το ορίζει, αλλά είναι ένα κέντρο ελέγχου το οποίο αν εκμεταλλευόταν ο ικανός υπάλληλος στις λειτουργίες του, όπως οι 30 προηγούμενες διελεύσεις την ίδια μέρα, δεν θα συνέβαινε το ατύχημα. Και επειδή αυτό που είπε ο κύριος Ελευθερόγλου όσον αφορά την άλλη χιδέα εκμετάλλευση που ξεκίνησε από τον κύριο Πρωτοσάλτη, την έννοια της θυσίας, νομίζω ότι εγώ πρώτος ανέφερα στο Twitter και από εκεί το πήρε και ο κύριος Γεωργιάδης τις δύο αναφορές και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το δικό μου το tweet στο δίχο του κυρίου, το έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Οι δύο αναφορές του επίσημου κομματικού ΣΥΡΙΖΑ το 2019 περί θυσίας του Παύλου Φίσα για να σταματήσει το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και του ίδιου του Τσίπρα το 2021 που μιλάει πάλι για θυσία του Παύλου Φίσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στη λέξη αυτή, επειδή αναφέρεται το όνομα του συνάδελφου του Άρη του Πορτοσάλτε. Δεν έχει καμία σχέση ο Άρης με την ιστορία αυτή. Τη φράση αυτή την είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή ο Πρωτοσάλτε κάποια στιγμή ανέφερε ότι ας χρησιμοποιήσουμε τη θυσία των παιδιών. Τέλος πάντων, να σα πω κάτι, κύριε Αλέξανδρε, συγγνώμη. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση για το τι είπε ο συνάδελφος ο
Άρης Πορτοσάλτε. Μιλήστε για τον Πρωθυπουργό, παρακαλώ. Για τη λέξη θυσία. Και ό,τι έχετε για τους δημοσιογράφους στα μέσα που είναι εκείνη. Αλλά δεν την είπε ποτέ τη λέξη αυτή. Δεν μίλησα, κύριε, για συγκεκριμένα. Σας λέω ότι ξεκίνησε το ίδιο κυνήγι μαγισσών και η διαστέρωση τη λέξη. Γι' αυτό είπε. Εγώ μιλάω για τη διαστέρωση. Ναι, κύριε Αλέξανδρε, κατάλαβα τι λέτε. Έκανε την αναφορά πριν ο κύριος Ελευθερόγλου. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος, επειδή δεν σας ξέρω σαν γραφιά δημοσιογράφο, αλλά τον κύριο Ελευθερόγλου τον ξέρω ότι έχουμε αναφέρει στην ζωή μας την επαγγελματική σαν δημοσιογράφος τουλάχιστον 10 φορές για τη θυσία των Ελλήνων του 1940. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι ήθελαν να πάρουν να στείλουν αυτά τα άτομα να σκοτωθούν. Ναι, λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα τώρα. Κύριε Αλέξανδρε, όχι, δεν είναι. Μην κάνουμε τώρα ετυμολογική ανάλυση των λέξεων. Αφήστε το. Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω, άποψή μου, ότι κακώς χρησιμοποιήθηκε και αυτό χρειάστηκε άλλωστε την επόμενη μέρα να κάνει δήλωση ο Πρωθυπουργός για να κάνει διευκρίνηση. Αφήστε το τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Αλλά να τα λέμε, εγώ όπως τα είδα εγώ τα πράγματα, έκανε την επόμενη μέρα δήλωση ο Πρωθυπουργός γιατί κατάλαβε ότι αυτό το οποίο είπε δημιούργησε κακές εντυπώσεις. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό ακολούθησε και η διευκρίνηση. Αλλιώς δεν θα έκανε την επόμενη μέρα δήλωση. Έτσι νομίζω εγώ. Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο, στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Γιατί? Καταλαβαίνω και συμπάσχω με τους συγγενείς των θυμάτων. Και όσοι έχουμε χάσει παιδί, πονάμε το ίδιο με αυτούς. Όλοι αυτοί ανευθυνοϋπεύθυνοι που παρελάβουν στον τόπο της τραγωδίας, τόσα χρόνια που ήταν, έκαναν μια φορά έναν ευνηδιαστικό έλεγχο. Τους ενδιαφέρει μόνο πόσες φορές θα βγουν στην τηλεόραση και όπου αλλού για να φανούν. Μετεμφιέστηκαν μια φορά για να κάνουν τον απλό επιβάτη στα τρένα, στα λεωφορεία, στα πλοία και όπου αλλού μέσα στην κοινωνία, για να σχηματίσουν δική τους άποψη και γνώμη. Αυτό το έκανε όχι τα αρχαία χρόνια, αλλά πριν 10 χρόνια περίπου, ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Ναι, για να διορθώνει τα κακό σκήμενα. Αλήθεια είναι, αυτό το έκανε, όντως. Έτσι λέγεται τουλάχιστον. Να είστε καλά. Επιβεβαιώνεται. Ναι, όχι, έτσι λέγεται. Είχε υποθεί τότε ότι το είχε κάνει. Ότι κυκλοφορούσε με ταξί. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας. Απλώς το είχα διαβάσει εγώ. Γι' αυτό το επιβεβαιώνω. Ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε άλλη μια κυρία από τα Σεπόλια, την κυρία Αγγελική. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Σας είχα πάρει και πριν από 15 μέρες για το θέμα των συντάξεων της κυρίας. Ναι. Εγώ είμαι, έχω δική μου προσωπική μου σύνταξη και παίρνω και τη σύνταξη του άντρα μου, ο οποίος απεβίωσε πριν από 5,5 χρόνια. Ναι. Έπαιρνα το 70% και τώρα παίρνω 30. Χρόνια, μετά τα 3 χρόνια 30. Δεν μου έχουν κόψει στο 50% τη σύνταξη κυρίας. Και στην παρέα μου που υπάρχουν κι άλλοι. Πήγα πάλι στον ΕΦΚΑ 2 φορές μόνη μου και μου είπανε ναι, κάποια στιγμή θα σας τα κόψει το ΕΦΚΑ και θα τα επιστρέψετε. Πώς θα μην επιστρέψουμε τόσα χρήματα, κύριε Ξενάκη μου, γιατί δεν μιλάει ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Μου το είχατε πει ότι θα του το πείτε. Δεν προλάβαμε. Τον παρακολούθησα προχθές. Κύριε Αγγελική, έχετε δίκιο, δεν το ρωτήσαμε. Και αλήθεια δεν έχετε δίκιο, αλλά τι να πρωτορωτήσουμε, ερχόντουσαν τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και ερωτήματα... το σέβομαι. Πάρα πολύ. Αλλά έχετε δίκιο, τι να σας πω. Κάτι γι' αυτό. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα κοιτάξουμε να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί είναι λογικό. Παίρνουν χρήματα οι άνθρωποι, τα καταναλώνουν. Τι να κάνουμε, ναι, το ξέρω. Και θα τους τα ζητήσουν μετά. Θα πάνε στην εφορία τα χρήματα αυτά. Δεν θα μπορούν να πάρουν ενημερότητες και ούτω καθεξής. Τι να σας πω τώρα εγώ. Έχετε δίκιο. Κύριε Αγγελική, καλό βράδυ. Πάμε στα Πατήσια. Από τα Σεπόλια στα Πατήσια, όχι πολύ μακριά, στον κύριο Γιώργο. Καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Χαίρετε. Κύριε Γιώργο, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ, ορίστε. Ήθελα να επιβεβαιώσω και να χειροκροτήσω την δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού για τη θυσία των ανθρώπων που έγινε. Πράγματι, όντως ήταν μια θυσία. Όπως κατά υπέρβαση έγινε η θυσία των 300 του Λεωνίδα και των 700 θεσπιαίων στη Θερμοπύλη. Κύριε Γιώργο, συγγνώμη. Κύριε Γιώργο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, 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 όχι. Κύριε Γιώργο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, επειδή το κάνετε πολύ συχνά στις παρεμβάσεις σας. Τι σχέση έχει η θυσία των 300 του Λεωνίδα με τα παιδιά αυτά που φυγήρισαν από τις διακοπές τους και πίστευαν ότι είναι σε συνθήκες ασφαλείας, σκοτωθήκανε. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν σας δίνω το λόγο να συνεχίσετε, όχι. Με συγχωρείτε, είμαι και εγώ άνθρωπος και έχω και εγώ όρια.
Λοιπόν, ντροπή να λέγεται αυτό το πράγμα δημόσια. Ντροπή. Μόνο αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που διακόπτουμε συζήτηση μεταξύ μας και πραγματικά, αν συνεχίσετε έτσι, δεν θα το ξανακάνουμε. Δεν θα ξαναβγάλουμε στον αέρα ποτέ. Λοιπόν, τέλος. Μερικά πράγματα έχουν και όριο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη από το Λαγονίσι. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να αφαιρθώ σε ένα δάνειο που έχω πάρει. Πέστε μας. Από το 2005 το πληρώνω κανονικά μέχρι τώρα. Με μια μικρή ρύθμιση που έκανα μέσα στην κρίση που δεν μπορούσα να πληρώνω όλη τη δόση, γιατί ήταν αρκετά μεγάλη δόση. Και σήμερα, επειδή το έχω κειμενόμενο δάνειο, κειμενόμενο στόχους, πήγα να ρυθμίσω τους στόχους, να το κάνω σταθερό, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ η δόση. Δηλαδή θέλω να πληρώνω το δάνειο μου, τη δόση μου κάθε μήνα, σωστά όπως πάντα το έκανα, αλλά με αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα με τα επιτόκια, θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ. Κύριε Παναγιώτη, το είπαμε, όπως είδατε, αρχή-αρχή το κουβεντιάσαμε και αρκετά το θέμα. Ναι, αλλά ο κ. Πλεύρης όμως δεν τα λέει καλά τα πράγματα. Πήγα στην τράπεζα να το ρυθμίσω και δεν το δεχτήκανε. Τι σας είπανε? Μας είπανε ότι επειδή σε έχω κάνει ρύθμιση, δεν δικαιούμαι άλλη να ρύθμιση. Το κάνω αυτό. Ναι. Και πρέπει να παρακαλέσω τα φαν. Δάνειο που εξυπηρετείται κανονικά εδώ και τόσα χρόνια, ναι. Έχω πληρώσει μόνο τόκους, γύρω στις 200.000 τόκους. Εξυπηρετείται κανονικά και δεν μου αλλάζουν από κειμενόμενο σταθερό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παναγιώτη. Άλλο ένα από τα πολλά θέματα που μπαίνουν καθημερινά από δανειολήπτες. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό τελειώσαμε την εκπομπή. Της Δευτέρας, αύριο πάλι ένα ενδιαφέρον πάνελ, νομίζω θα είναι ο κ. Παπαθανάσης, νομίζω θα είναι αύριο Υπουργός Ανάπτυξης, με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο από τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, θα έχουμε και άλλους συζητητές. Στις 10 παρά 10 ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε.